και κύριοι, Facebook, Twitter, Flickr, Plaxo, Dig, Delicious, Tumblr, Instagram, YouTube είναι πλέον λέξεις της καθομιλουμένης για πολλούς από εσάς. Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί έκρηξη διαδικτυακής δραστηριότητας των κοινωνικών δικτύων, τα λεγόμενα social media, μέσα από τα οποία άνθρωποι από όλο τον κόσμο ανταλλάσσουν νέα φωτογραφίες, δεδομένα της προσωπικής τους ζωής και συνομιλούν. Τα social media αντικατέστησαν σε ένα μεγάλο βαθμό το τηλέφωνο, τις συναντήσεις, τις διαπροσωπικές σχέσεις. Δεν ξέρω αυτό να είναι καλό ή κακό ακόμα. Και από την άλλη, έφεραν κοντά ανθρώπους που τους χωρίζουν χιλιόμετρα, χώρες και διαφορά ώρας. Παράλληλα, ένα άλλο κομμάτι τους αφορά την εταιρική κοινωνική δικτύωση, με πιο σοβαρό ύφος και χαρακτήρα, όπου εκεί ανταλλάσσονται νέα και πληροφορίες για πρόσωπα και οργανισμούς, οι αποφάσεις των οποίων επηρεάζουν τη ζωή μας με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Πολιτικοί, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, μεγάλοι και σοβαροί οργανισμοί πάσης φύσεως επιλέγουν να έχουν μια σταθερή παρουσία σε όσα περισσότερα κοινωνικά δίκτυα μπορούν και χαράζουν ένα στρατηγικό πλάνο επικοινωνίας και δημόσιων σχέσεων με τα ενδυνάμει κοινά τους. Άλλοτε με ένα πιο επαγγελματικό προφίλ και άλλοτε με πιο ανάλαφρο και πιο δημιουργικό, χτίζουν το brand τους και προσπαθούν να γίνουν πόλος έλξης αλλά και να κερδίσουν τις εντυπώσεις σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Λοιπόν, γι' αυτά θα μιλήσουμε σήμερα, για να δούμε αν στέκει το ποστάρο, άρα υπάρχω, και τι πρέπει να γνωρίζουμε όλοι μας, είτε ως άτομα, είτε ως μέλη οργανισμών, για την παρουσία μας στα κοινωνικά δίκτυα. Εκ μέρους των οργανωτών, του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, σας καλωσορίζω όλους σας στο σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ, είναι και Σάββατο απόγευμα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όλους που συνέβαλα στην εκδήλωση και ειδικά στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, που ήταν δική του αυτή η ιδέα για να οργανώσουμε αυτήν την εκδήλωση. Εκ μέρους των οργανωτών, ευχαριστώ επίσης τους συμμετέχοντες στο πάνελ, τον Νικόλα Νικολή, επίκουρον καθηγητή στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής, Τμήμα Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Τη Σάρα Μάλια, η οποία είναι η Social Media Community Manager για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Κύπρο. Τον κύριο Μάριον Καρατζιά, γνωστό σε όλους μας που ασχολούμαστε με τα social media, είναι ο διευθύνοντας σύμβουλος της Social Wiz, και τη Μαριλένα Ευαγγέλου, την αρχισυντάκτρια του Πολίτη Online. Η φόρμα που θα ακολουθήσουμε θα είναι αυτό που ονομάζουμε 10+10, δηλαδή θα τους δίνουμε 10 λεπτά δικαίωμα να μας παρουσιάσουν τις ιδέες τους και τις γνώσεις τους και 10 λεπτά να απαντούν στις ερωτήσεις μας για να μπορέσουμε να προχωρούμε γρήγορα και μετά στο τέλος όλοι μαζί στο πάνελ θα μας απαντήσουν, θα γίνει συζήτηση. Καλώ τώρα την κυρία Πατρίσια Χατσισωτηρίου, αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, να προσέλθει στο βήμα για τη δική της εισαγωγή. Ευχαριστώ. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί φίλοι, καθώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εισχωρούν όλο ένα πιο βαθιά στη ζωή μας, την προσωπική και την επαγγελματική, σωρία ερευνών και αναλύσεων που εστιάζουν στον ρόλο και τις επιδράσεις αυτών των μέσων σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης ύπαρξης, μοιάζουν να γύρουν περισσότερα ερωτήματα παρά να δίνουν απαντήσεις. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι θα ήταν χρήσιμο να πιάσουμε το νήμα από την αρχή και να το ξετυλίξουμε με τη βοήθεια ανθρώπων που γνωρίζουν καλά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη θεωρία και στην πράξη. Προσβλέποντας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις τους και στο διάλογο που θα ακολουθήσει, σας καλωσορίζω σε αυτή τη συζήτηση. Πριν όμως δώσουμε το λόγο στους διακεκριμένους ομιλητές μας, επιτρέψτε μου να αναφερθώ ακροθυγώς σε μία μόνο πτυχή του θέματος, τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει σχεδόν καμία κυβέρνηση στον κόσμο που να μην έχει αντιληφθεί ακόμη τη σημασία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην επικοινωνία. Σχετική έρευνα που περιλαμβάνεται σε έγγραφο εργασίας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης του 2014 δείχνει ότι από τις 34 χώρες του ΟΟΣΑ, οι 26 διατηρούν ένα λογαριασμό Twitter για το γραφείο που εκπροσωπεί το κορυφαίο εκτελεστικό όργανο και 21 έχουν παρουσία στο Facebook.
Οι πολιτικοί ως προσωπικότητες ήταν και παραμένουν βεβαίως πρωτοπόροι στη διαδικτυακή κοινωνικοποίηση όσον αφορά στο δημόσιο τομέα και οι λογαριασμοί τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πιο δημοφιλείς από τους λογαριασμούς των κυβερνητικών γραφείων. Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί ότι σε ορισμένες χώρες και οι κυβερνητικοί θεσμοί άρχισαν να συγκεντρώνουν σημαντικό ενδιαφέρον. Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών έκανε τα πρώτα του βήματα σε αυτό το γενναίο νέο κόσμο το 2012 με τη διαχείριση του λογαριασμού Twitter της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και τη δημιουργία καναλιού του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών στο YouTube. Πέρσι εγκαινιάσαμε την παρουσία μας στο Facebook και τώρα βρισκόμαστε σε μια διαδικασία εμπλουτισμού του περιεχομένου της σελίδας μας, ώστε να μην εξαντλείται στην αναδημοσίευση των επίσημων κυβερνητικών ανακοινώσεων. Την ίδια στιγμή, λειτουργεί μας τα Υπουργεία έχουν ήδη προσθέσει τα social media στην καθημερινή τους εργασία. Αναγνωρίζουμε ότι έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε. Έχουμε πολλά να μάθουμε και άλλα τόσα να πράξουμε πριν να μπορέσουμε να πούμε ότι αξιοποιούμε σε ικανοποιητικό βαθμό τις τεράστιες δυνατότητες αυτών των μέσων και παράλληλα είμαστε σε θέση να αντιμετωπίζουμε ενδεχόμενους κινδύνους. Τα βήματά μας πρέπει να είναι προσεκτικά και σταθερά, γιατί δεν το κάνουμε απλώς για να ακολουθήσουμε την τάση της εποχής, ούτε επιδιώκουμε μόνο 15 λεπτά δημοσιότητας. Για ένα δημόσιο φορέα επικοινωνίας, όπως το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν πρέπει να αποτελούν μόνο εργαλείο προβολής και προώθησης μιας στρατηγικής επωνυμίας, branding, αλλά και μέσα οικοδόμησης μιας μακροπρόθεσμης σχέσης εμπιστοσύνης με τους πολίτες και παροχής καλύτερης δημόσιας υπηρεσίας. Ο σκοπός και ο αντίκτυπος της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από κυβερνητικούς θεσμούς δεν έχει ακόμα διασαφινιστεί πλήρως. Το μόνο βέβαιο είναι πως η επέλαση των μέσων αυτών δεν αποτελεί απλώς μια τεχνολογική τάση, αλλά ένα κοινωνικό φαινόμενο που χρήζει αμέριστης προσοχής και εντελεχούς μελέτης. Αυτός είναι ο λόγος που βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Θερμές ευχαριστίες στους εκλεκτούς ομιλητές μας και στους συνεργάτες μας, στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και σε όλους όσοι αποδέχτηκαν την πρόσκλησή μας να συμμετάσχουν σε αυτή την άκρως επίκαιρη και ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εύχομαι σε όλους μας καλή και παραγωγική συνέχεια. Ευχαριστώ. Πριν να καλέσω τον επόμενο ομιλητή στο βήμα, να σας πω ότι μαζί μας θα είναι και η δημοσιογράφος και συγγραφέας Έλενα Κρήτα. Θα μιλήσουμε αργότερα για το ποια είναι η κυρία Κρήτα, νομίζω όλοι τη γνωρίζετε, αλλά θα έρθει λίγο αργότερα η κυρία Κρήτα, γιατί αυτή τη στιγμή είναι σε μια άλλη παρουσίαση, μόλις τελειώσει θα είναι μαζί μας. Λοιπόν, ο κύριος Νικόλας Νικολή, το βήμα είναι δικό σας. Ελάτε. Καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα. Θα ήθελα στον χρόνο που έχω στη διάθεσή μου να προσπαθήσω να βάλω σε έναν πλαίσιο κάπως πιο θεωρητικό αυτό που λέμε social media. Τα social media, λοιπόν, ήρθαν για να μείνουν. Δεν είναι μια προσωρινή μόδα, δεν είναι ένα παιχνίδι για τους νέους που το χρησιμοποιούν για να καταστρέφουν οικογενειακά δείπνα. Δεν είναι απλώς ένα εργαλείο όπου οι άνθρωποι δημοσιεύουν αστεία βίντεο. Στην πραγματικότητα, όλα τα trends δείχνουν ότι τα social media μεγαλώνουν τόσο σε σημαντικότητα, όσο και σε παρουσία σε σχέση με οικονομικούς, κοινωνικοπολιτιστικούς και πολιτικούς παραγόντες. Στην παρουσίαση αυτή θα προσπαθήσω να αναδείξω όλα αυτά τα σημεία. Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, οι μελέτες με εξειδίκευση στα κοινωνικά μέσα βρίσκονται σχετικά σε πρώιμα στάδια. Όπως γίνεται με όλα τα νέα φαινόμενα, όσοι τα εξετάζουν βασίζονται σε υφιστάμενους όρους μέχρι να υλοποιηθεί μια παραδειγματική στροφή και έτσι να ανοιχτούν νέες προπτικές έρευνας.
Μέχρι να γίνει αυτό, τα social media παρουσιάζονται ως επιτοπλίστων μέσα από το φαγό γνωστών κοινωνιολογικών και ψυχολογικών θεωριών. Κάποιες από αυτές είναι αυτή του George Homans για τη θεωρία της κοινωνικής ανταλλαγής, του Erwin Goffman για τη θεωρία της παρουσίασης του εαυτού, του Pierre Bourdieu για τη θεωρία του κεφαλαίου και ούτω καθεξής. Μέσα από το φαγό που βασίζεται στην επικοινωνία, μπορούμε να προσθέσουμε σίγουρα και τις θεωρίες του Manuel Castells για τις δικτυωμένες κοινωνίες. Θα προσπαθήσω σήμερα, στον χρόνο που έχω διαθέσιμο, να τονίσω κάποια από τα βασικά στοιχεία των κοινωνικών μέσων που ισχύουν στο συγκεκριμένο ακροατήριο, χωρίς να εμβαθύνω στις θεωρίες που αναφέρα και έτσι ελπίζω να θέσω το σκηνικό για τους επόμενους διακεκριμένους ομιλητές. Για να το κάνω αυτό, έχω χωρίσει την παρουσίαση σε τρεις θεματικές ενότητες. Αλλαγές στην επικοινωνία, βασικές αρχές κοινωνικών μέσων, κοινωνικά μέσα και οργανισμοί. Τι αλλάζει λοιπόν στον τομέα της επικοινωνίας, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα κοινωνικά μέσα? Πρώτον, συνεχόμενη παγκοσμιοποίηση. Ο κόσμος γίνεται μικρότερος, αφού η έννοια του χώρου και του χρόνου καταρρίπτονται και συμπιέζονται. Σήμερα, αναμφισβήτητα, το μεγαλύτερο εργαλείο της παγκοσμιοποίησης είναι τα κοινωνικά μέσα. Οργανισμοί, ειδησιογραφικά πρακτορία και κινήματα δραστηριοποιούνται όλα στις πλατφόρμες των κοινωνικών μέσων περισσότερο από ποτέ. Όλους τους ενδιαφέρει να έχουν στα κοινωνικά μέσα συνεχώς αυξανόμενη επισκεψιμότητα, όσο έχουν και στις δικές τους ιστοσελίδες. Κάποτε παρακολουθούσαμε τη δημόσια ραδιοτηλεόραση και άλλα καθιερωμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να μάθουμε τις τελευταίες ειδήσεις και για να συμμετέχουμε στη δημόσια σφαίρα. Σήμερα, οι περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι οι δημόσιες σφαίρες βρίσκονται πλέον στο Facebook και ή στο Twitter. Δεύτερον, ψηφιοποίηση. Ζούμε σε έναν κόσμο στον οποίο έχουμε όλοι συμφωνήσει σε μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας, τη διαδική γλώσσα του υπολογιστή. Όλες οι μορφές επικοινωνίας που χρησιμοποιούμε σήμερα, με λίγες εξαιρέσεις, δουλεύουν ψηφιακά. Είτε πρόκειται για ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ένα τηλεφώνημα ή ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα ή ένα ολόγραμμα, όλα μιλούν μια καθολική γλώσσα, την ψηφιακή. Σήμερα ο μεγαλύτερος καταλύτης της ψηφιοποίησης είναι οι πλατφόρμες των κοινωνικών μέσων. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι χρήστες στο διαδίκτυο διακρίνονται σε δύο μορφές, όπως αναφέρει ο συγγραφέας τεχνολογίας Μαρκ Πρένσκι. Η πρώτη είναι ο ψηφιακός ηθαγενής, αυτός που μεγάλωσε στον ψηφιακό κόσμο, όσοι γεννήθηκαν δηλαδή μετά το 1980. Και η δεύτερη είναι ο ψηφιακός μετανάστης, αυτός που έχει βιώσει μορφές αναλογικής επικοινωνίας, δηλαδή αυτοί που αναγκάστηκαν να προσαρμοστούν στο ψηφιακό περιβάλλον. Γι' αυτόν τον λόγο είναι και πιο εύκολο για τα παιδιά μας να χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες αυτές καλύτερα από εμάς και νομίζω όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Τρίτον, σύγκληση. Λόγω της ψηφιοποίησης, οι μορφές επικοινωνίας συγκλίνουν. Υπάρχουν τρία κύρια είδη σύγκλησης. Πρώτον, σύγκληση της βιομηχανίας. Η ΣΥΤΑ, για παράδειγμα, είναι ένας πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, πάροχος διαδικτύου και τηλεοπτικός οργανισμός. Δεύτερον, σύγκληση προϊόντων. Το έξυπνο τηλέφωνο μας είναι και ο υπολογιστής μας, η φωτογραφική μας μηχανή και το μέσο ενημέρωσης μας. Και τρίτον, σύγκληση του περιεχομένου. Η ιστοσελίδα του BBC είναι ιστοσελίδα, ραδιόφωνο, εφημερίδα, τηλεοπτικός οργανισμός και μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε μια πλατφόρμα κοινωνικών δικτύων. Είναι εκεί όπου επικοινωνούμε ο ένας με τον άλλον, εκεί που καταναλώνουμε ειδήσεις, εκεί που βλέπουμε τις φωτογραφίες μας, είναι ο λόγος που συλλαμβάνουμε τις στιγμές μας σε εικόνες και το πώς καταγράφουμε ψηφιακά τις ζωές μας. Τέταρτον, διαδραστικότητα. Είμαστε όλοι συνδεδεμένοι. Σε αντίθεση με την αναλογική επικοινωνία, η ψηφιακή επικοινωνία προϋποθέτει ότι όλοι παράγουμε περιεχόμενο. Και πού παράγουμε περιεχόμενο? Σχεδόν αποκλειστικά στα κοινωνικά δίκτυα. Πέμπτον και τέλος εδώ, το διαδίκτυο των πραγμάτων, Internet of Things. Η μεγαλύτερη αλλαγή στην επικοινωνία είναι ότι η ψηφιακή εποχή εισβάλλει σε όλες τις πτυχές της ζωής μας. Η Google,
και η Apple δημιουργούν πλέον δικά τους αυτοκίνητα, διότι το ταμπλό είναι όλο ένα και περισσότερο συνδεδεμένο με το διαδίκτυο. Τα τηλέφωνα μας και τα ρολόγια μας είναι αδιάκοπα συνδεδεμένα στο διαδίκτυο. Ακόμα περισσότερο, τα ρούχα που φοράμε θα συνδέονται με το διαδίκτυο. Το βασικό εργαλείο που χρησιμοποιούν όλα αυτά που αποτελούν το διαδίκτυο των πραγμάτων είναι τα κοινωνικά μέσα. Περνούμε τώρα στο δεύτερο άξονα της παρουσίασης, τις βασικές αρχές επικοινωνίας στα κοινωνικά μέσα. Τα κύρια χαρακτηριστικά των κοινωνικών μέσων είναι ότι είναι φτηνά ή δωρεάν στη χρήση, βασίζονται στην ισότητα όλων των χρηστών, ακόμα και αν είναι ο Ζούκεμπεργκ, η Coca-Cola, οι αγιάδες μας, και οι άνθρωποι οριμάζουν μέσα στην κοινότητα όσο περισσότερο χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες. Τα κοινωνικά δίκτυα δημιουργήθηκαν από τους ανθρώπους για τους ανθρώπους. Βέβαια, εδώ θα το αναπτύξω λίγο αργότερα, στη συγκεκριμένη ενότητα θα επανέλθουμε. Όταν επικοινωνούμε ψηφιακά, ακολουθούμε τις ίδιες αρχές με την κανονική επικοινωνία. Παράγουμε περιεχόμενο που απευθύνεται σε έναν ή πολλούς δέχτες. Online γίνεται το ίδιο. Για να καταλάβετε τη χρήση, να αναφέρουμε ότι πάνω από το 60% των χρηστών του διαδικτύου ή περίπου το 30% του παγκόσμιου πληθυσμού σήμερα παράγουν το δικό τους πρωτότυπο περιεχόμενο ή αναδημοσίευση έτοιμου περιεχομένου. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι τα κοινωνικά μέσα βασίζονται στον χρήστη και στην παραγωγή περιεχομένου, κάτι το οποίο δεν έχουμε ξανασυναντήσει ποτέ μέχρι τώρα. Στο δικό μου πεδίο εξειδικεύσης στην επικοινωνία, πάρα πολλές έρευνες πραγματοποιούνται σχετικά με τη δραστηριότητα των ενεργών πολιτών όταν είναι συνδεδεμένοι, αλλά και όταν δεν είναι συνδεδεμένοι. Όλα σχεδόν τα αποτελέσματα παρουσιάζουν τη συσχέτιση μεταξύ τους. Ένας πολίτης που είναι ενεργός online, πολύ πιθανόν να είναι και ενεργός offline. Αυτό έχει αποδειχθεί ξανά και ξανά σε παραδείγματα όπως η Αραβική Άνοιξη, τη λογοκρισία της τουρκικής κυβέρνησης για τον αποκλεισμό του Twitter και πολλά άλλα. Σε γενικές γραμμές, ο διάλογος που χρησιμοποιείται στα κοινωνικά μέσα βασίζεται κυρίως στη συνεργασία, στη συμμετοχή, παραγωγής γνώσης και στη δημιουργικότητα. Ο διάλογος στα κοινωνικά μέσα χρησιμοποιεί τις ίδιες αρχές με την κοινωνική ανταλλαγή στον μη ψηφιακό κόσμο. Με άλλα λόγια, όταν δημοσιεύουμε, σχολιάζουμε, μοιραζόμαστε και κάνουμε like, το κάνουμε για να είμαστε μέρος της κοινωνίας, για να αυξήσουμε το κοινωνικό και πολιτιστικό μας κεφάλαιο, καθώς και για να αυξήσουμε τη φήμη μας. Το κάνουμε με χρήστες από τους οποίους περιμένουμε μια αμοιβαία ανταπόκριση. Όμοιες συμπεριφορές παρατηρούμε στο μη ψηφιακό κόσμο. Αν και έχουμε πολλές γνωριμίες, αλληλεπιδρούμε μόνο με ένα μικρό ποσοστό από αυτούς. Αυτό το ποσοστό αναφέρεται ως Dunbar Number. Ο ανθρωπολόγος του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Ρόμπιν Dunbar, με το συγκεκριμένο όρο, δηλώνει ότι τα ανθρώπινα όντα μπορούν να διατηρήσουν μόνο ένα αριθμό σταθερών κοινωνικών σχέσεων, έναν αριθμό που ανέρχεται περίπου στα 150 άτομα. Βλέπουμε εδώ και κάτι παρόμοιο όσο γίνεται και στα κοινωνικά μέσα. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε friends χιλιάδες, αλλά διατηρούμε μόνο περίπου το 150 από αυτές τις σχέσεις υγιές. Τέλος, σε αυτή την ενότητα, τα κοινωνικά μέσα, όπως όλες οι δικτυωμένες πλατφόρμες, τρέφονται από το network effect. Με άλλα λόγια, κάθε καινούριος χρηστής προσθέτει αξία σε όλους τους υπόλοιπους που συνυπάρχουν στην πλατφόρμα. Και κατ' επέκταση, όλοι οι χρήστες μαζί δίνουν αξία στις ίδιες τις πλατφόρμες. Το network effect αντανακλάται στις προσπάθειες που γίνονται τόσο από τη Facebook, όσο και από την Google. Οι εταιρείες αυτές δημιουργούν αεροπλάνα, drone και μπαλόνια που αιωρούνται πάνω από τη γη με στόχο να προσφέρουν συνδέσεις Wi-Fi σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Αυτές οι καινοτομίες εξασφαλίζουν φυσικά περισσότερους χρήστες για αυτούς. Ο τελευταίος άξονας της ομιλίας μου ασχολείται με το πώς οι οργανισμοί λειτουργούν στα κοινωνικά μέσα. Όπως αναφέραμε και πριν, τα κοινωνικά μέσα δημιουργήθηκαν από τους ανθρώπους για τους ανθρώπους, σε αντίθεση με τη σαπουνόπερα, το reality TV και πολλές άλλες μορφές των παραδοσιακών μέσων.
Ο πολλής χρόνος που περνούν οι άνθρωποι στα κοινωνικά μέσα έδωσαν το ερέθισμα στους διαφημιστές και κατ' επέκταση στους περισσότερους οργανισμούς να μπουν και ήδη στα κοινωνικά μέσα και να εδραιώσουν την παρουσία τους. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα για τους οργανισμούς είναι ότι έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν μια βιωματική μακροχρόνια σχέση με τα κοινά τους. Με τέτοιο τρόπο που τα μεγαλύτερα εργαλεία πρόθεσης, όπως η γραμμική διαφήμιση, δεν θα μπορούσε ποτέ. Επιπλέον, αυτό αφορά και λίγο την ψυχολογία του καταναλωτή, η γνώση πειθούς, το persuasion knowledge, η γνώση δηλαδή που έχουμε ότι μας πωλείται ένα προϊόν, είναι εξαιρετικά χαμηλή στα κοινωνικά μέσα, επιτρέποντας έτσι στα εταιρικά μηνύματα να περάσουν στους καταναλωτές ευκολότερα. Και ενώ πολλοί θα υποστηρίζουν ότι αυτό είναι ένα κακό πράγμα, η συγκεκριμένη μέθοδος μετάδοσης πληροφοριών ισχύει και για κοινωνικές καινοτομίες, καθώς και για τον ακτιβισμό. Τέλος, για να ολοκληρώσω, θα ήθελα να αναφέρω ότι, όπως είδατε κι εσείς, η παρουσίαση επικεντρώθηκε στη θετική διάσταση των κοινωνικών μέσων. Παρόλο που πιστεύω ακράδαντα ότι τα κοινωνικά μέσα εμπλουτίζουν την κοινωνία μας και ενδυναμώνουν τους πολίτες, πιστεύω παράλληλα ότι τέτοια ισχυρά τεχνολογικά επιτεύγματα έρχονται με αρκετές ευθύνες. Ζητήματα όπως η κοινωνική απομόνωση, η επιτήρηση, ο εθισμός, ο φόβος του να μην ανήκεις και η πολιτική οικονομία των ιδιοκτητών αυτών των κερδοσκοπικών πλατφόρμων πρέπει να αξιολογούνται συνεχώς. Κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε και στον offline κόσμο, βέβαια. Μέχρι στιγμής όμως, για μέναν, τα πλεονεκτήματα υπερτερούν κατά πολύ από τα μειονεκτήματα. Και παρεπιπτόντως, για όσους διαρωτήθηκαν, ο Ερντογάν πλέον έχει λογαριασμό στο Twitter. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ερωτήσεις. Έχουμε 10 λεπτά να τις αξιοποιήσουμε για να προχωρήσουμε λίγο γρήγορα. 35. Παρακαλώ. Ναι, Σάβια Ορφανίδου. Να λέτε και το όνομα σας, παρακαλώ. Σάβια Ορφανίδου. Ασχολούμαι πάρα πολύ με τα μέσα μια μαγειρική, γιατί ίσως πως αυτή η σε κάποια φάση της ζωής, όπως όλα, κάποιοι θα αρχίσουν να βρίσκουν λάθη στα κοινωνικά δίκτυα. Σε οτιδήποτε τέλος πάντων γίνεται, θα αρχίσουμε να βρισκόμαστε ένα νέο παράδειγμα, το οποίο θα πάρει τη θέση των ήδη υπάρχων των κοινωνικών δικτύων. Θέλω να σχολιάσω. Κύριος. Μήπως αγαπητοί, είμαι πολύ επιστήμονας. Η ερώτηση είναι...
Όχι, επειδή έχουμε live streaming για εκείνους που δεν είναι εδώ και που παρακολουθούν καλά. Νίκος Αγαφίδιας, είμαι πολιτικός επιστήμονας. Η ερώτηση μου είναι κάπως συνέχεια της ερώτησης της Σάβιας και του Τάσου. Είναι αλληλένδετες, νομίζω, οι όλες ερωτήσεις απόψε. Για μένα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημιουργούν μια αναπίστευτη ανισότητα. Ανήκω στον τομέα της έρευνας. Για μένα, το δικό μου επίπεδο έρευνας έχει φτάσει σε έναν επίπεδο το οποίο λέει, ας πούμε, ότι αυτή τη στιγμή, όπως προβλέπει ο Τάσος, ότι θα καταργηθούν τα κοινωνικά δίκτυα. Εγώ πιστεύω ότι έχει καταργηθεί ήδη, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει ήδη, απλά είναι κάτι που θα ανακοινωθεί σε 4-5 χρόνια την ώρα που θα φτάσουμε στο αμήν. Λόγω της δικής μου έρευνας. Την ίδια ώρα υπάρχει ο μαθητής του φίλου μου του Τάσου, ο οποίος παίζει το οποιοδήποτε παιχνίδι παίζει, το οποίο θα μείνει να το παίζει για 5-10 χρόνια μέχρι ότου χρεοκοπήσει εκείνη η εταιρεία. Αυτό το πράγμα λέει ότι μεταξύ μου εμέναν και του άλλου άτομου που παίζει παιχνίδια υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα, το οποίο οδηγεί σε μια άνοδο της πληροφόρησης σε μένα που το χρησιμοποιώ επιστημονικά το δίκτυο και σε αυτόν που θα παραμείνει στάσιμο στο να παίζει παιχνίδια και ίσως να αποβλακωθεί λόγω της αποτυχίας της εκπαίδευσης. Πού προβλέπετε ότι μπορεί να οδηγήσει αυτό το πράγμα, γιατί όντως μπορεί να έχουμε ήδη οδηγηθεί σε μια κατάρρευση και σε μια αποξένωση και από το γείτονα μας και από το φίλο μας και από τον μαθητή μας. Ευχαριστώ. Τα αρνητικά σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά μέσα, για μένα είναι ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα αρνητικά, γιατί είναι ένας παράλληλος τρόπος επικοινωνίας. Απλά έχουν γίνει τα κακά παιδιά εκεί που ήταν τα πιο παραδοσιακά μύτια, έχουν γίνει πλέον τα παραδοσιακά μύτια, τα ποιοτικά μύτια και τα social media έχουν γίνει πλέον τα κακά παιδιά της υπόθεσης. Κάτι το οποίο δεν συμφωνώ και δεν, τουλάχιστον από τις έρευνες τις οποίες έχω εγώ διαβάσει, φαίνεται ότι δεν ισχύει. Γιατί, όπως ανάφερα και στην παρουσίαση, όσοι είναι ενεργοί, όσοι είναι έτσι πιο δημοσιεύουν πιο ανοιχτά, πιο έτοιμοι να δημοσιεύουν οτιδήποτε και να κάνουν like και tweet και retweet, φαίνεται ότι είναι τα ίδια άτομα που είναι και πιο ενεργοί πολίτες. Επομένως, θεωρώ ότι δεν υφίσταται αυτό το οποίο λέμε είναι αρνητικά τα social media, εκτός βέβαια από τον εθισμό. Ο εθισμός υπάρχει, αλλά εδώ πρέπει να πούμε ότι ο εθισμός υπάρχει παντού. Είναι παράγοντες άλλοι που μπορεί να παίξουν ρόλο εκεί. Μπορεί να είναι να το έχει ο άνθρωπος, όπως ερεθίζεται με το κάθε τι στη ζωή του. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Thomas Kuhn, ανάφερα για το paradigm shift, ότι όντως γίνεται από όλους τους εμπλεκόμενους σε έναν τομέα, είτε αυτοί είναι ερευνητές, είτε είναι επαγγελματίες στον χώρο, σιγά-σιγά προσθέτουν σε αυτόν τον τομέα και κάτι που έχει αξία για την έρευνα. Δεν είπε ποτέ βέβαια το 60 κάτι ότι θα καταργηθούν τα κοινωνικά δίκτυα. Αντιθέτως, επειδή είναι ένας τρόπος απλά επικοινωνίας, θεωρώ ότι είναι εδώ για να μείνουν. Απλά θα γίνεται με ψηφιακό τρόπο. Εκείνο που μπορεί να γίνει είναι να προσθέσουμε κάποια θέματα στον τρόπο επικοινωνίας λόγω της αυξηνόμενης τεχνολογίας. Όπως για παράδειγμα, τώρα γίνεται η επικοινωνία με μη λεκτικό τρόπο. Πολύ πιθανόν σύντομα να γίνεται η επικοινωνία και να βλέπουμε και τη γλώσσα του σώματος και ούτω καθεξής. Επομένως, δεν είναι ότι θα καταργηθούν τα social media, είναι εδώ για να μείνουν τα social media, μέχρι ότου φτάσουμε σε μια τεχνητή νοημοσύνη, η οποία ίσως καταστρέψει την ανθρωπότητα. Αυτό είναι άλλο θέμα, μπαίνουμε σε έτσι κάτι πιο φιλοσοφικό εδώ. Αλλά δεν πιστεύω ότι είναι εδώ για ένα trend το οποίο θα χαθεί σε κάποια χρόνια. Αν με επιτρέπετε να διακόψω. Ναι. Και στους τρεις, νομίζω. Να κάνετε ένα μικρό σχόλιο, αλλά σας παρακαλώ λίγο να πάρω ακόμα ένα γύρο για να δώσουμε. Ναι. Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι δεν είχαμε Facebook πριν πόσα χρόνια. Ούτε ίντερνετ πριν 25-30 χρόνια. Στην Κύπρο μιλού. Άρα, για ποιο λόγο να υπάρχουν τα κοινωνικά δίκτυα, αφού κάτι άλλο θα πάρει τη θέση του. Αυτό ήταν το σχόλιο. Ναι.
Καταλαβαίνω την ερώτηση, αλλά επειδή πάντα υπήρχε τρόπος επικοινωνίας των ανθρώπων, απλά είναι ένας πιο βελτιωμένος τρόπος επικοινωνίας αυτός. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν θα χαθεί ποτέ αυτό που λέμε social media. Ευχαριστώ. Άλλος. Άλλη. Ο κύριος Μεταξάς. Θέλω να σας κάνω μια πολύ γενική ερώτηση. Πάρα πολύ ωραία μας τα είπατε, πολύ συστηματικά. Θέλω να σας ρωτήσω πόσο νόημα έχει πια αυτή η διάκριση ανάμεσα σε online και offline. Καλή ερώτηση. Ωραία. Άλλος, πριν απαντήσει ο κύριος Νικολίου. Ναι, η κυρία Μαριλένα Ευαγγέλου, κύριε Στρακάμπλη, και ερώτηση. Λοιπόν, επειδή θεωρώ ότι αυτή η ερώτηση ανταποκρίνεται σε... είναι ερώτηση πολλών γονιών, έτσι... και αφόσον είπαμε ότι τα social media είναι προέκταση της κοινωνικότητας και της ζωής μας, άρα λοιπόν είναι ολόκληρη η ζωή μας μέσα στα social media, μέσα στο Facebook, μέσα στο Twitter κλπ. Ήθελα την ακαδημαϊκή σας άποψη για το κατά πόσο πρέπει όχι να αποστάρονται φωτογραφίες παιδιών στα social media ή να εκτίθενται προσωπικά στοιχεία οικογενειακά σε Facebook και Twitter, γιατί γίνεται πολλή συζήτηση επ' αυτού και πολλή αναφορά σε κινδύνους, οι οποίοι είναι και τρομακτικοί. Τρίτος, ποιος θέλει να είναι. Αν δεν έχει κάποιον, προχωρούμε. Κύριε Νικολή. Ναι, στον κύριο Μεταξά, η σχέση μεταξύ online-offline είναι, ανάφερα και στο μελέτη, ότι... γίνονται πάρα πολλές μελέτες, τουλάχιστον στο χώρο της επικοινωνίας, πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, με ποιον τρόπο αρχίζει μια επικοινωνία μέσω του διαδικτύου, μέσω των κοινωνικών μέσων και μετατρέπεται πλέον σε έναν offline κόσμο. Το είδαμε και στην Ελλάδα, με το Facebook που συναντιούνται όλοι αρχικά στα κοινωνικά μέσα και μετά πάνε σε, κάνουν έτσι ακτιβισμό και ούτω καθεξής. Και το βλέπουμε και παντού, το είδαμε και στο Arab Springs, το βλέπουμε. Υπάρχει δηλαδή μια μεγάλη σχέση μεταξύ του offline και του online κόσμου. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι πάρα πολλοί κόσμος, πολλοί χρήστες, χρησιμοποιούν το διαδίκτυο σαν avatar. Δημιουργούν έναν άλλο προφίλ και... κατά κάποιον τρόπο κάνουν μια παράλληλη ζωή, η οποία δεν αφορά την πραγματική τους ζωή. Γίνεται και αυτό. Στο τι αφορά τα δημοσιεύματα των γονέων, των μικρών, και αν σαν γονείς πρέπει να τους ελέγχουμε λίγο. Η άποψή μου είναι ότι όντως πρέπει να ελέγχεται αυτό. Χρειάζεται έτσι μια καθοδήγηση στους νεαρούς. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν πρέπει τα νεαρά παιδάκια να προστάρουν στο διαδίκτυο, μέχρι ότου να γνωρίζουν και ήδη και να αντιλαμβάνονται ότι το διαδίκτυο έχει μνήμη. Έχει μνήμη το διαδίκτυο. Ό,τι βάλουν σήμερα εκεί μπορεί να έρθει να τους βρει στο μέλλον. Και για τους γονείς τους. Μπορεί να βάλουν έναν post, τι να σας πω, στην παραλία με ένα μαγιό που είναι έτσι κάπως πιο προκλητικό, λέμε τώρα. Και σε 10 χρόνια να θέλει να είναι βουλευτής, λέμε τώρα. Και να... των απαντήσεων του κυρίου Νικολή. Στο βήμα είναι η κυρία Σάρα Μάλια. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, συγγνώμη για τα φώτα, αλλά εσείς που με ξέρετε, είμαι φωτογράφος και οι εικόνες είναι πολλά πιο σημαντικές από ό,τι θα πω.
Λοιπόν, μερικοί από εσάς με ξέρετε εμένα προσωπικά, ενώ άλλοι θα ξέρετε τη σελίδα στα κοινωνικά δίκτυα που διαχειρίζομαι για την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και το Κοινοβουλίο στην Κύπρο. Σήμερα θα μπορούσα να προσεγγίσω με χιλιάδες διαφορετικούς τρόπους την παρουσίασή μου. Αλλά αυτό που αποφάσισα, που ήθελα πραγματικά να κάνω, είναι να σας μιλήσω για τη σύνδεση και τον διάλογο. Η σύνδεση είναι κάτι που πρέπει να γίνεται συνειδητά. Πολλές φορές όταν ρωτάτε κάποιον υπεύθυνο ή κανέναν manager, γιατί θέλετε περισσότερα likes και περισσότερους followers, δεν μπορούν να σας απαντήσουν καθαρά αυτή την ερώτηση. Αυτό συμβαίνει γιατί χτίζουν τη στρατηγική τους βάσει του σκεπτικού «Όλοι το κάνουν, γι' αυτό πρέπει να το κάνουμε κι εμείς». Εκτός βέβαια αν πουλούν κάποιο προϊόν που σε αυτή την περίπτωση μάλλον προσπαθούν να κάνουν πωλήσεις. Το να πουλάς ή να προωθείς μια ιδέα όμως, μια πολιτική εκστρατεία, έναν οργανισμό media ή να πουλάς εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου είναι πολύ διαφορετικό και πολύ πιο δύσκολο. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Είναι λίγο προσωπική, αλλά μην αγχώνεστε. Δεν χρειάζεται να απαντήσετε, απλά σκεφτείτε το λίγο. Ποιο είναι το τελευταίο πράγμα που αγγίζετε πριν να κοιμηθείτε το βράδυ? Και το πρώτο πράγμα που αγγίζετε όταν ξυπνάτε το πρωί? Για τους περισσότερους, η απάντηση, αν είμαστε ειλικρινείς, είναι το κινητό μας. Έστω και αν είναι απλά για να βάζουμε το ξυπνητήρι μας ή να πατήσουμε το snooze. Κάνουμε ένα unlock το κινητό μας περίπου 150 φορές την ημέρα. Οι συσκευές μας έχουν αλλάξει την ανθρώπινη επικοινωνία και πρέπει να σκεφτούμε ξανά σοβαρά τις νέες μορφές διασύνδεσης και τις νέες σχέσεις που θέλουμε να κάνουμε. Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι άστατες, περίπλοκες, απαιτητικές. Η τεχνολογία όμως αρχίζει και τις σειρίζει. Γυρνάμε στην τεχνολογία πολύ περισσότερο όταν είμαστε ευάλωτοι, όταν νιώθουμε μόνοι αλλά φοβόμαστε την οικειότητα. Σχεδιάζουμε τεχνολογίες που μας δίνουν την ψευδέστηση της συντροφικότητας, χωρίς τις απαιτήσεις της φιλίας. Οι πραγματικές συζητήσεις που γίνονται σε φυσικό πλαίσιο δεν μπορούν να γίνονται edit ούτε delete. Τα κοινωνικά μέσα μας έχουν σπρώξει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν συζητούμε face to face και έχουμε καταντήσει να θυσιάζουμε αυτές τις εμπειρίες για να μείνουμε συνδεδεμένοι με ένα ολοκένουριο τρόπο. Λέω ολοκένουριο και εσείς μπορείτε να σκεφτείτε τι λέτε. Εγώ έχω σελίδα στο Facebook από το 2007. Νομίζουμε πως έχουμε οριμάσει και μεγαλώσει μαζί με την τεχνολογία και τα κοινωνικά μέσα. Αλλά αυτό δεν ισχύει. Αυτά τώρα μεγαλώνουν. Τώρα οριμάζουν. Και εμείς πρέπει να αναπτύξουμε μια ειλικρινή σχέση μαζί τους. Γιατί προς το παρόν η σχέση μας με την τεχνολογία μας εξαπατεί. Νομίζουμε πως μας ακούν, πως έχουμε κοινό. Με μια σελίδα στο Facebook και στο Twitter, ξαφνικά το μικρόφωνο είχε ανοίξει και ο κόσμος είναι όλα αυτιά. Πριν αυτές τις μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές, λέγαμε, ένιωθα κάτι, έτσι έπρεπε να πάρω κάποιον στο τηλέφωνο. Τώρα όμως θέλω να νιώσω κάτι, γι' αυτό ας στείλω κανένα μήνυμα. Ποστάρω δηλαδή, άρα υπάρχω. Ας συνεχίσουμε με αυτούς τους ρυθμούς, θα πάμε από τη διασύνδεση στην απομόνωση. Και αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, στηρίζεται από μεγάλες και σημαντικές έρευνες στο θέμα. Είναι καιρός λοιπόν να διεκδικήσουμε ξανά τη συζήτηση και να ανοίξουμε διάλογο. Στη δική μου δουλειά, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ως στόχο να μοιράζονται τα ίδια κεντρικά μηνύματα σε όλη την Ευρώπη. Πρέπει να κάνω share πολύ περιεχόμενο που έρχεται απευθείας από τις Βρυξέλλες, με το ίδιο κάποτε ακριβώς λεκτικό και τις ίδιες εικόνες που γίνονται share και στις σελίδες της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Γαλλίας κτλ. Αν και γνωρίζω την ανάγκη να έχει έναν κοινό πρόσωπο η Ευρώπη ή μια κοινή φωνή, ξέρω επίσης πολύ καλά πως το κοινό μου γνωρίζει ακριβώς τι κάνω. Ξέρει δηλαδή ότι κάποιος πήρε ένα email από τις Βρυξέλλες, το μετάφρασε, πρόσθεσε κάτι σχετικό για την Κύπρο και το ανάρτησε. Ξέρει ότι τα μηνύματα που κάνουμε share είναι ακριβώς αυτά, μηνύματα. Όχι σκέψεις, ούτε ιστορίες, ούτε σπίθες για έμπνευση ή διάλογο. Το δικό μου κοινό, αν και ενδιαφέρεται και διαβάζει το content αυτό, που είναι και πολύ σημαντικό, πολύ σπάνια θα το μοιραστεί ή θα το σχολιάσει. Όταν όμως μοιράζουμε ένα μήνυμα καθαρό localized, ένα post π.χ. για το χαλούμι και το παφητικό λουκάνικο, είχε εξαιρετική ανταπόκριση. Δεν λέγω ότι ασχολούμαστε μόνο με τα φαγιά στην Κύπρο. Αλλά είναι κάτι που άγγιζε το κοινό, που θα μπορούσαν να συζητήσουν και οι ίδιοι, όχι μόνο μέσα από τις συσκευές τους, αλλά και σε μια παρέα, στο περίπτερο, στο Starbucks.
Να σας δείξω ακόμα ένα παράδειγμα για την εβδομάδα κινητικότητας. Κάμανε ένα βίντεο που δείχνει καθαρά κυπριακή συμπεριφορά. Κάποιος που μπαίνει στο αυτοκίνητο του για να πάει 50 μέτρα στο περίπτερο. Μια ώρα στη συνεργασία με τη ZD Media. Αυτό το βίντεο έφτασε σε 230.000 άτομα απλά και μόνο διότι συνδέσαμε το μήνυμά μας με κάτι κυπριακό. Ακόμα ένα παράδειγμα. Αυτό το post ήταν εντελώς απρόπτο, αλλά το timing του ήταν τέλειο. Ήταν καλοκαίρι και μιλούσε για την εγκατάσταση συστήματος που βοηθά τα άτομα με αναπηρικές καρέκλες να μπουν στη θάλασσα. Ούτε καν ανάφερα ότι οι δράσεις αυτές έγιναν με ευρωπαϊκό κονδύλιο. Δεν ήταν αυτό το σημαντικό. Έφτασε στα 10.000 άτομα. Επίσης, να σας δείξω και ένα μέρος της προεκλογικής μας εκστρατείας. Εδώ παίξαμε με το κλασικό σκεπτικό του στυλ. Κανένας δεν μοιάζεται για την Κύπρο. Είμαστε πολύ μικροί, κανείς δεν σκέφτεται τα μικρά κράτη-μέλη κτλ. Ακούσαμε το κοινό μας, τα παράπονά της και τις επιφυλάξεις της. Και τους προσφέραμε κάτι χιουμοριστικό και αληθινό. Δεν έχει σημασία. Η ψήφο σου μετρά το ίδιο. Ευρωεκλογές 2014. Στην ουσία, εγώ στα social media αντιπροσωπεύω δύο πολύ σοβαρούς οργανισμούς που έχουν πολύ σημαντικά μηνύματα να τα μοιραστούν καθημερινά. Έτσι, αντιμετωπίζω ακόμη μεγαλύτερες προκλήσεις, συγκεκριμένα στην ανάπτυξη διαλόγου και της προσωπικής διασύνδεσης που ανέφερα πριν. Αλλά αν μπορούμε εμείς, ως στιβαρές ευρωπαϊκές διαδικτυακές προσωπικότητες, να αγγίζουμε το κοινό μας που και που, εσείς μπορείτε να κάνετε πολύ περισσότερα. Να είστε δημιουργικοί, να είστε άφοβοι, μην μένετε μόνο στα μηνύματα που πρέπει να μοιραστείτε. Και αυτό ισχύει και στο εμπορικό πλαίσιο. Δείτε, παραδείγματος χάρη, το Twitter feed των χυμών Innocent Juices, όπου μόνο στα 1 στα 10 tweets αναφέρεται απευθείας στα προϊόντα τους. Στις 25 του Νιόβριε, ποστάραν αυτό ότι είμαστε ένα μήνα από τα Χριστούγεννα. Ούτε καν αναφέρουν υγιεινό lifestyle, ούτε χυμούς. 481 retweets. Και κάποτε μέσα-μέσα ποστάρουν και για το προϊόν τους. Έχουν πολύ ωραία παρουσία στο Twitter. Τα κοινωνικά μέσα, λοιπόν, αποτελούν εργαλεία για να αρχίσουμε συζητήσεις και να κάνουμε διάλογο. Δεν προσφέρουν απλά έναν τοίχο για να ανακοινώνουμε τα δικά μας. Πρέπει να αντιληφθούμε σοβαρά την επίδραση και τη δύναμη των εργαλείων αυτών και να δεσμευτούμε να μάθουμε να τα χρησιμοποιούμε σωστά. Δεν θα κάνουμε workshop αυτή τη στιγμή όλες τις επιλογές που έχετε. Έχετε πολλές, το ξέρετε, και δεν χρειάζεται να τα χρησιμοποιείτε όλα. Αλλά όταν τα χρησιμοποιείτε, να ξέρετε γιατί. Κάποτε σκέφτομαι το Facebook σε ένα σκύλο που βλέπετε στο πάρκο να τρέχει προς εσάς και δεν ξέρετε αν θέλει να παίξει ή να σας φάει. Η αλήθεια είναι μπορεί να κάνει και τα δύο. Χρησιμοποιήστε το με στρατηγική και εξερευνήστε τις επιλογές σας στις διαφημίσεις. Μπορεί να μας λέει στο login page του Facebook ότι Facebook is free and it always will be, αλλά από κάπου έβγαλε τα εκατομμύρια το Zuckerberg. Χρησιμοποιήστε το για να μάθετε περισσότερο για το κοινό σας παρά για να μάθουν μόνο αυτοί για σένα. Για να τους μιλήσετε και για να ανοίγετε συζητήσεις.
Χρησιμοποιήστε το Twitter έξυπνα για να ενημερώνετε το κοινό σας άμεσα και για να κάνετε συνδέσεις με οργανισμούς και εταιρείες που σας εκφράζουν. Προχθές, όταν γίνηκε το σύμφωνο συμβίωσης, εγκρίθηκε στη Βουλή. Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση του οργανισμού Accept, είμαστε εκεί για εμείς να αποσταρούμε τα νέα. Διότι ήταν κάτι που μας είχε κάτι άμεσο και κάτι συγκεκριμένο για μας. Twitter video χρησιμοποιούμε όλο και πιο συχνά τώρα. Τούτο ήταν ένα μικρό κλιπάκι, 10 δευτερόλεπτων από μια εκδήλωση. Ναι. Το Instagram επίσης είναι το απόλυτο οπτικό εργαλείο για τη μάρκα σας. Και τώρα με βίντεο έγινε και όλο και πιο ισχυρό. Εδώ έχουμε μια διαφήμιση του παγωτού Ben & Jerry's. I love scotch. Scotchy, scotch, scotch. Here it goes down, down into my belly. Και χρησιμοποιούν και φωτογραφίες από το Instagram. Δηλαδή βγάλουν φωτογραφίες, δεν απλά να έρθουν φωτογραφίες που βγάλθηκαν σε στούδιο. Δώστε επίσης σημασία στο Snapchat, το οποίο αναπτύσσεται γρήγορα και σύντομα θα κάνει θράψη με τους νεαρούς στην Κύπρο. Το Snapchat εμφανίζει selfies για 10 δευτερόλεπτα και μετά τα εξαφανίζει. Το World Wildlife Fund το χρησιμοποίησε για να παρουσιάσει διάφορα ζώα που είναι προς εξαφάνιση με το hashtag Lost Selfie. Αυτή η εκστρατεία ήταν μεγάλη επιτυχία και κέρδισε σημαντικά βραβεία, επίσης το 2015 καλύτερο social media campaign. Και γιατί δεν είμαι εδώ για να μιλήσω για το πώς να χρησιμοποιούμε αυτές τις πλατφόρμες ως Σάρα ή ως Χρήστος ή Ευαγγέλης, αλλά ως επαγγελματικές οντότητες. Πρέπει επίσης να μάθουμε πώς να διαφημίζουμε σε αυτές τις πλατφόρμες. Η ιδέα της πληρωμένης διαφήμισης μπορεί να σας ενοχλεί, αλλά το κόνσεπτ του φθηνού ή και του δωρεάν digital marketing είναι μύθος. Το Facebook έχει αλλάξει τους κανόνες σχετικά με το πώς δουλεύουν τα likes. Έχει καταλάβει την εμπορική του δύναμη και έχει σχεδιάσει συστήματα που μπλοκάρουν το organic reach. Έχει τόσες πολλές σελίδες στο Facebook τώρα που φιλτράρουν μόνο το καλύτερο περιεχόμενο. Πριν μερικά χρόνια, αν είχατε 1,000 fans, ο καθένας από αυτούς είχε μεγάλη πιθανότητα να δει τις αναρτήσεις σας. Τώρα το πολύ να το δει το 10%. Έχουμε 2 εκατομμύρια likes, πάνω από 2 εκατομμύρια likes στη σελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και περίπου 149.000 χρήστες θα δουν έναν post. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Το διαδίκτυο, ναι, μεν είναι ένας φθηνότερος τρόπος διαφήμισης από την τηλεόραση και τα περιοδικά, αλλά έχει και αυτό το κόστος του. Τα κοινωνικά μέσα από την πλευρά τους θα σας το ανταποδώσουν. Αυτή τη στιγμή κάνουν ό,τι μπορούν για να ξοδεύσει ο χρήστης όλο και περισσότερο χρόνο σε αυτά. Γι' αυτό έχει αλλάξει ριζικά ο τρόπος που χρησιμοποιούμε τα social media. Τώρα ενημερωνόμαστε από τα κινητά, από το Facebook wall ή από το Twitter feed μας, παρά από την τηλεόραση και online εφημερίδες. Ακόμα και τα μεγαλύτερα μέσα επικοινωνίας έχουν υποχρέωση να είναι συνεπείς και δραστήριοι σε αυτές τις πλατφόρμες για να μην χάσουν τους αναγνώστες τους. Αυτό συμβαίνει γιατί πλατφόρμες όπως το Facebook αγωνίζονται καθημερινά για να προσφέρουν το καλύτερο περιεχόμενο που υπάρχει με τον ευκολότερο τρόπο. Σιγά σιγά καταργεί το YouTube με native video που κάνει load πιο εύκολα και παίζει χωρίς διαφημίσεις προς το παρόν. Ένα από τα καλύτερα παραδείγματα του native video φέτος, εγώ πιστεύω, είναι το νέο κανάλι της Al Jazeera που λέγεται AJ+, καθαρό νεανικό rebranding βασισμένο στο San Francisco. Ανεβάζουν συνέχεια νέα βίντεο, μάξιμο διάρκειας ενός λεπτού, με τα τελευταία νέα, σοβαρά και μη. Το Facebook επίσης ξεκίνησε τα instant articles για μεγάλους οργανισμούς όπως το New York Times, το NBC, BuzzFeed και MTV, όπου φιλοξενεί τα άρθρα τους στο ίδιο το Facebook με γρήγορο load time και πολλές επιλογές ανάγνωσης στο κινητό. There's this new thing in your newsfeed called instant articles. So when you see an article with a lightning bolt, you'll know it loads instantly. With videos that come to life as you move through the story. Images that invite you to look closer and take in the details. You can read the story and hear the story. A syringe drops a small amount of pesticide on a sedated honeybee to test its effects. See where the story happened and explore. Sharing your thoughts and point of view as you experience news like never before.
articles already in your Facebook newsfeed, made faster and more beautiful. Instant Articles, now on the iPhone. Τα κοινωνικά μέσα σκέφτονται πάντα το επόμενο βήμα. Θα είναι πάντα πιο μπροστά από εσάς και γνωρίζουν πώς συμπεριφερόμαστε και προσαρμόζονται αναλόγως. Άρα, αν έχετε εμπορικούς σκοπούς online παρουσίας, μην διστάσετε να βάλετε τα social media στο budget σας. Το καλό reach ή καλή συζήτηση θέλει και καλούς συμμάχους. Θέλω να σας δείξω απλά μερικά tips που θεωρώ πολύ σημαντικά. Ναι. Τούτο είναι το 360 video που θα έρθει του χρόνου. Οπότε, το tip 1 είναι να είναι σύντομο, περιεκτικό και ενδιαφέροντο περιεχόμενο. Μην προστάρετε κάτι, πριν προστάρετε κάτι, ρωτήστε τον εαυτό σας αν το μήνυμα είναι κατανοητό και αν είναι κατανοητό, είναι ελκυστικό. Να θυμάστε επίσης πως το μυαλό μας επεξεργάζεται εικόνες 60.000 φορές πιο γρήγορα από το κείμενο. Χρησιμοποιήστε φωτογραφικό υλικό και βίντεο όποτε μπορείτε. Σχετική και συνεπής ενημέρωση στο νούμερο 2. Πολλοί οργανισμοί αποτυχαίνουν στα social media γιατί μιλούν στο κοινό τους και δεν τα ακούει. Όταν ακούς το κοινό σου και μένεις στη συζήτηση, γίνεσαι πιο σχετικός και πιο πολύτιμος από αυτούς. Οι πολίτες απαντήσαν στην τρομοκρατία στις Βρυξέλλες με χιούμορ, πλημμυρίζοντας το Twitter με το hashtag Brussels Lockdown και φωτογραφίες με γάτες, όταν η αστυνομία ζήτησε από τους πολίτες να μην κάνουν share πληροφορίες που είχαν σχέση με αστυνομικές παρεμβάσεις. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Νούμερο 3, να είστε άφοβοι. Αν είμαστε σύντομοι, συνεπείς και σχετικοί, έχουμε κερδίσει τον μισό αγώνα. Don't play it safe και μην προσπαθείτε να ελέγξετε τα πάντα. Και 4, να είστε ειλικρινείς. Μην υποτιμάτε το κοινό σας. Ξέρει αν δεν είστε αυθεντικοί. Αν αλλάζει απότομα το ύφος της φωνής σας ή αν προσπαθείτε να τους πουλήσετε μισές αλήθειες. Πιστέψτε με, δεν θα το ανεχτούν. Έχει τη δική του φωνή το... Ναι. Stay connected. Η σχέση μας με τον κοινό μας δεν είναι ποτέ τέλεια, γιατί καμία σχέση δεν είναι τέλεια. Αλλά αυτό μας συνδέει, οι ατέλειές μας και η ανθρωπιά μας. Μερικές φορές, όταν προσπαθούμε να αναπτυχθούμε επικοινωνιακά, ένας καφές μπορεί να είναι πολύ πιο σημαντικός από ένα retweet. Σταθείτε για λίγο μακριά από τον υπολογιστή και συνδεθείτε με τον πραγματικό κόσμο για να θυμηθείτε ποια είναι η φωνή σας, πώς να πείτε αυτό που θέλετε ή πού θέλετε να πάει η επόμενη συζήτηση. Να είστε κοινωνικοί, να συζητάτε και να μην απομονώνεστε. Γιατί σε αυτή τη δουλειά πρέπει να παραμένουμε συνδεδεμένοι με τον εαυτό μας, με το κοινό, με την ομάδα μας και με την τεχνολογία. Δεν είμαι κατά της τεχνολογίας, αντιθέτως, αλλά είμαι υπέρ της συνομιλίας. Η τεχνολογία δεν έχει υποβιβάσει τις κοινωνικές μας σχέσεις, αλλά σίγουρα τις έχει επηρεάσει. Πιστεύω πως η εμπάθεια και η συζήτηση είναι στη φύση μας και πρέπει να χειριζόμαστε την τεχνολογία με προσοχή και σκέψη. Γιατί όταν τη χρησιμοποιούμε με αυτόν τον τρόπο, ο διάλογος θα είναι εκεί για να τον διεκδικήσουμε. Και για να τον διεκδικήσουμε, το μόνο που χρειαζόμαστε είναι ο ένας τον άλλον. Σας ευχαριστώ. Ναι, χαίρετε. Είμαι ψυχολόγος και νομίζω είμαι επιτυχία στο social media, χωρίς να μου έχει κάνει κάποιο σεμινάρια. Θέλω τη γνώμη σας για το τι γίνεται με τους ανθρώπους οι οποίοι αντί να γράφουν αυθεντικές δικές τους σκέψεις, ποστάρουν οικονομηνύματα και σικέ πράγματα. Τη γνώμη σας γι' αυτό θα ήθελα. Και αν μπορώ να κάνω μια παρατήρηση πάνω στα προηγούμενα που είχαμε συζητήσει, όταν ένας άνθρωπος έχει τάση για να αποκτήσει εξάρτηση, θα την αποκτήσει και στο φαγητό και στο χυμό, σε οτιδήποτε. Οπότε το να κόψουν τα social media, κατά τη γνώμη μου ως κοινωνικό επιστήμονα, αυτό δεν θα κόψει τους ανθρώπους από το να έχουν εξαρτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άλλος. Επόμενος. Ναι. Όνομα, παρακαλώ. Hi, Παναγιώτης Πικεριάπων της Rap Cyprus. Το reach που το νούμερο εκεί είναι το reach το συνηθισμένο του Facebook, ήθελα να ρωτήσω. Το reach το συγκεκριμένο του Facebook. Ναι, τα reach, τα νούμερα που έδειξατε είναι το reach του Facebook. Ναι. Εκείνο που λέει το Facebook. Ναι. Σωστά. Okay. Τρίτη ερώτηση, πριν τα ξεκινήσω.
Να ξέρω αν κατάλαβα καλά την ερώτησή σας, η επίδραση των μη αυθεντικών μηνυμάτων στο Facebook ή ο κόσμος να ζει μέσα στα κοινωνικά μέσα πιο πολύ. Πρακτικά, ναι. Πρακτικά, σαν τρόπο να προσεγγίσεις κόσμο. Πολλοί άνθρωποι που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν και για διαφήμιση τα social media, αντί να γράφουν τις δικές τους σκέψεις, κάνουν repost, δηλαδή κάτι που έχει αναρτήσει κάποιος άλλος, συνήθως οικονομηνύματα. Έχω τη γνώμη ότι όταν διαβάζεις, όχι κλεμμένα, είναι εντάξει να τα μοιραστείς, αλλά οι συμβουλές που δώσατε για το πώς να γίνει κάποιος δημοφιλής στα social media έχουν να κάνουν με το να έχει δική του άποψη, δικό του περιεχόμενο. Ναι. Εάν αυτές απευθύνονται σε κόσμο που δεν έχει. Δεν μπορείς, εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος μπορεί να καταλάβει πολλά καλά όταν είναι ένα μήνυμα είναι αυθεντικό και είναι original. Οπότε εμφανερώ να κάνεις απλά share κάτι ή είναι κλεμμένη η φωτογραφία ή δεν είναι κάτι που έχεις φτιάξει εσύ. Γι' αυτό όταν έχεις το budget για να φτιάξεις το δικό σου το υλικό, είναι προτιμότερο. Άλλη ερώτηση. Ναι, παρακαλώ. Να σας συγχαρώ. Ονομάζομαι Μαρία Λεωνίδου και ήθελα να σας πω ότι και εγώ πιστεύω στο φωτογραφικό υλικό. Δεν πιστεύω, το βίντεο δεν πιστεύω ότι το βλέπουν αρκετοί, αλλά το φωτογραφικό υλικό πιστεύω ότι πάει άμεσα στους παραλήπτες και παίρνεις και άμεσα αποτελέσματα και είναι και πιο κατανοητό το φωτογραφικό υλικό. Έτσι θα συμφωνήσω μαζί σας για το φωτογραφικό υλικό. Το βίντεο όμως είναι το μέλλον. Ναι, συμφωνώ, αλλά όταν βλέπω ότι ποστάρουν βίντεο ή κάτι στο YouTube, βλέπω ότι πολλά μπορούν να το κάνουν retweet ή κάτι, αλλά πολύ λίγοι είναι αυτοί actual που θα το ανοίξουν για να το δουν. Ναι, και αν το προσέξετε. Ναι, όταν έχουμε το autoplay τώρα. Ναι. Ναι, ευχαριστώ. Ναι. Όταν έχουμε το autoplay τώρα που παίζουν μόνα τους τα βίντεο, το Facebook μας λέει ότι κάποιος το κοιτάξει. Αλλά όταν ανοίγεις τα αναλυτικά και δεις ότι μετά από 2 δευτερόλεπτα έκαναν κλικ αλλού, πιο πολλοί θα αρχίζουν να μετρούν πόσα κλικ ξεπιάσαν το βίντεο, ποιος το σταμάτησε και για πόσο χρόνο το παρακολούθησαν. Άλλος. Παρακαλώ, το μικρόφωνο. Μου έκανε μία εντύπωση 2 συγκεκριμένες αναρτήσεις που είχατε της περίοδου των εκλογών. Ναι. Ενώ είμαι συνδεδεμένος, εκείνες τις 2 δεν τις αντελήφθηκα μέχρι απόψε. Μήπως σε τελική ανάλυση το κάθε τι έχει την ημερομηνία λήξης του και αν δεν είσαι up to date εκείνη τη στιγμή θα το έχεις ήδη χάσει μετά από 5 λεπτά. Σωστά. Στο Facebook μετά από 4-5 ώρες χάνεται μες στο news feed ότι ποστάρεις. Στο Twitter είναι 10 λεπτά νομίζω. Στο Instagram 1 ή 2 ώρες το πολύ. Οπότε γι' αυτό μας θέλουν συνδεδεμένους πάντα με αυτές τις συσκευές, διότι αλλάζουν τόσα πολλά. Πρέπει να αλλάζουμε και εμείς να προσαρμοστούμε με αυτό. Ναι, ο κύριος. Για το θέμα του περιεχομένου, απλά επειδή έδειξες στο βίντεο για τις ευρωεκλογές, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσε με, υπήρχε ένα άλλο βίντεο το οποίο ήταν με κάποιον πιο pimp-liking που έμπαινε στο σαλούν, προσπαθούσε να κάνει bullying, ότι United είμαστε πιο ενωμένοι είμαστε καλύτεροι και νομίζω σταμάτησε η καμπάνια και αντικαταστάθηκε με... Από εμάς. Όχι, γενικά πανευρωπαϊκά. Θυμούμε ότι στην αρχή υπήρχε μια άλλη καμπάνια και απλά ήθελα να δω δεν το θέμα... Δεν είχε καμία σχέση με εμάς όμως αυτό. Okay. Εντάξει. Ναι. Είχαμε και άλλα βίντεο στην ίδια ώρα με αυτά, πιο σοβαρά για ανθρώπους που πιάσαν κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλούν τα πιο παραδοσιακά μορφής με συνεντεύξεις κτλ. Ναι, αλλά αυτό το βίντεο, το animation, ήταν πολλά πιο μεγάλη επιτυχία από τα άλλα. Είναι viral, αυτό που κάνουμε για να γίνουν viral. Ναι. Λοιπόν, άλλο. Ναι, Μάρια. Ο κύριος Δημητρίου, σημερινή. Ναι, ακούγοντας τη Θέκλα, σκέφτηκα ότι που είναι ψυχολόγος, κατά πόσο θα έπρεπε να υπάρχει και ένας ψυχολόγος στο πάνελ.
Είναι, όχι, το λέω σοβαρά. Από την άποψη ότι και σε σχέση, και σε σχέση με αυτά που είπε η Μαρία, η Σάρα, τι ήθελα να πω, οι υπαρξιακές συνέπειες των social media στον άνθρωπο ποιες είναι. Δηλαδή, όλη αυτή η προβολή και η επιθυμία για μοίρασμα των απόψεων που μπορεί να μην υπάρχουν καν αυτές οι απόψεις. Ποιες είναι, δηλαδή, στο να σκέφτεται κάποιος ότι είναι πολύ πιο σπουδαίος από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Δηλαδή, πόσο φουσκώνει το εγώ και ποιες είναι οι συνέπειες τούτου στην κοινωνία. Ναι. Κάνοντας αυτήν την παρουσίαση... Υπάρχουν έρευνες πάνω στο θέμα τούτο. Ήταν ευκαιρία, κάνοντας αυτήν την παρουσίαση, να κοιτάξω και εγώ πιο θεωρητικά, πιο ψυχολογικά αυτό που κάνω καθημερινά. Διότι όταν μπεις στη ρουτίνα και κάνεις το έτσι αυτόματα κάθε μέρα, δεν έχεις ώρα να σκεφτείς και αλλάζουν τόσο πολύ γρήγορα τα social media. Οπότε συμφωνώ μαζί σας, θα ήταν ωραίο να έχουμε την άποψη ενός ψυχολόγου στο πάνω και σήμερα. Διότι είναι πολύ σημαντικό θέμα με πολλούς τρόπους. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ξεκλείσαμε τον χρόνο της Σάρας. Να προχωρήσουμε στον επόμενο ομιλητή, τον κύριο Καρατζιά. Και πολύ τεράδι φαίνεται. Θα κάνεις κάποια σημαντικά. Ναι. Όχι, εντάξει. Απλώς να πω κάτι στην εξαιρετική παρουσίαση της Σάρας και τον είπε ο Μάριο. Πολλοί χρησιμοποιούν τα social media σαν ψυχοθεραπευτικά. Δεν σημαίνει τίποτε. Όπως στην κοινωνική του ζωή είναι εκτός πραγματικότητας και στα κοινωνικά είναι εκτός πραγματικότητας. Ειδικά, απλώς και ξεκινήσουμε για να είμαστε χαλαροί. Πού είναι το ελληνικό Twitter, αυτή είναι η εντύπωση. Ότι πραγματικά κάποιοι είναι μέσα και το παραδέχονται και έχει πολλές συζητήσεις ότι κάνουμε θεραπεία. Θα πω κάτι, ένα παράδειγμα ύστερα στην παρουσίαση. Λοιπόν, είπε πολύ σημαντικά πράγματα η Σάρα, τα οποία δεν θα επαναλάβω στον τρόπο της σωστής χειρισμού των κοινωνικών δικτύων. Και είναι πάρα πολύ σωστά. Τα κοινωνικά δίκτυα, είναι μια κατηγορία διαδικτυκών εφαρμογών μέσω των οποίων οι χρήστες μπορούν να μιλούν, να συμμετέχουν, να δικτυώνονται, να δημιουργούν, να μοιράζονται περιεχόμενο, να σχολιάζουν, να σηματοδοτούν, να αγοράζουν. Με άλλα λόγια, είναι η ηλεκτρονική μετάφραση του παλιού μας καφενείου, της δεκαετίας του 60 του 70. Απλώς αν τα μιλάς με τους 10 γύρω σου που μίλαν ο δάσκαλος ή ο γείτονας του κτλ, στην δυνατότητα να μιλάς με εκατομμύρια ταυτόχρονα. Αυτό είναι και τρομακτικό, είναι και πολλά και μια πολύ μεγάλη δυνατότητα. Είναι και τρομακτικό ταυτόχρονα, αρέσκει μας, εν μας αρέσκει όμως, έτσι είναι. Λοιπόν, μοιράζεσαι με δύο φίλους κάτι, το μοιράζονται με άλλους δύο φίλους, με άλλους φίλους και γίνεται μια λυσίδα με μια ταχύτητα δευτερολέπτο. Ανάλογα πόσο κουτσομπολίστικο ή πόσο τρομακτικό είναι το νέο. Τα σοβαρά πάσουν πιο αργά. Λοιπόν, επέλεξα την παρουσίαση μου να είμαι λίγο έτσι να πιο ενδιαφέρον. Έτσι θα κάνω πολλή θεωρία. Θεωρώ ότι καταλάβετε να πω περίπου κάποια πράγματα το τι είναι το Twitter. Η εμπειρία μου στο Twitter και δεν σημαίνει ότι η δική μου εμπειρία είναι έναν. Θα το χρησιμοποιήσω σαν παράδειγμα γιατί πρέπει να χρησιμοποιούν την όψη μου στο Twitter. Το Twitter τι είναι. Έχει ένα βιογραφικό. Πουλάς μια εικόνα, είτε εταιρεία είσαι, το brand σου, είτε άτομο είσαι, είτε κόμμα είσαι, είτε πολιτικός είσαι, ή είσαι μια εταιρεία, οτιδήποτε. Με 140 χαρακτήρες πρέπει να πεις τι είσαι και να μπορεί να χρησιμοποιούνται, να επαναλαμβάνονται, χωρίς να χρειάζεται να το πεις εσύ, να βρίσκεις κόσμον που μοιράζεται τα ίδια ενδιαφέροντα μαζί σου. Το γραφικό έχει ακολουθάς κόσμον, ακολουθάσεις κόσμον και έχει 4-5 άλλες εφαρμογές. Είναι μια σελίδα πολύ απλή. Θα πω πιο ύστερα πώς το βλέπω. Τι είναι το Twitter. Είναι ένα κοινωνικό δίκτυο, θεωρείται δεύτερο δημοφιλέστερο μετά το Facebook. Οι δημοσιεύσεις είναι με όριο τους 140 χαρακτήρες.
είναι ένα ζωντανό πάρτι από SMS. Βρίσκω το, τα μικρά έτσι αλλιώς δημιουργήσαν το Twitter κατά λάθος. Όταν το δημιουργήσαν, θέλουν να στέλνουν κάποια SMS και κάναν κάποια μηχανάκια για SMS. Μετά έβραν την άλλη χρήση και καταλάβουν ότι γίνεται για όλες αυτές οι μεγάλες εφαρμογές. Είναι ένα πάρτι από SMS, μικρά μηνύματα. Το οποίο όμως, όσο και εμείς στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Μέση, αρέσει να μιλούμε πολλά, 140 χαρακτήρες όταν μάθεις, μπορεί να πεις πολλά πράγματα. Γιατί βάλεις συνδέσεις, συνδέεις το με το άλλο κείμενο, αλλά πρέπει να μάθεις να μεν. Να σε το λακωνίζει στην φιλοσοφία, είναι η θεωρία, η φιλοσοφία του Twitter. Τη λέξη Twitter, εγώ την άκουσα πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 2011. Ταιριάξε την πορεία με τον χαρακτήρα μου εμένα. Που ταιριάζει ο καθένας ανάλογα χαρακτήρα του, το χρησιμοποιεί διαφορετικά. Για ενημέρωση, για το δικό μου community, η επιστολή μπορεί να επικοινωνώ άμεσα διαδραστικά με τον κόσμο. Έπρεπε να το χρησιμοποιεί για να ενημερώνω, μαθαίνω πράγματα. Και ήθελα να βάλω και εγώ την προσπάθεια μου, γιατί μου μια ζωή στη ΣΥΤΑ μέχρι φέτος το Μάρτιν. Και επειδή ήμουν επικεφαλής προσπάθεια να μπω στα κοινωνικά δίκτυα, ειδικά στο Twitter, έπρεπε να μάθω κι εγώ. Δεν μπορούσα να είμαι επικεφαλής. Ήμουν πολύ διστακτικός. Ο σύμβουλος που μας το εισήξε δεν με πολλοέπεισε. Αλλά όταν έμπηκα και έκανα και το πρώτο μου tweet, αυτό ήταν το πρώτο μου tweet 19 Οκτωβρίου του 2011. Και έλεγα ταπεινά και σεμνά τότε, Hi everybody, I'm new in this. Good work, το good work γιατί για τους άλλους, δεν ήταν για μένα. Γιατί δεν έκανα δουλειά. Λοιπόν, και πολύ το πρώτο του tweet λες είναι μαθαίνω, μπαίνω, πειραματίζομαι. Γι' αυτό το πιο δύσκολο πράγμα που διεκπέμψουμε μετά από πορεία τότε το 11, μιλούμε τώρα 5 χρόνια, περάσαν πολλοί φίλοι, συνεργάτες, γνωστοί, που έπρεπε να το εξηγήσω πίσω για το Twitter. Γιατί εφόσον το κάνουμε εκστρατεία στο Twitter, εσύ δεν κάνει μια πελώρα εκστρατεία και σύμβαλε στα αρχικά με τα Twitter στην Κύπρο να βάλουμε πολλού στο Twitter με τους διαγωνισμούς, με τη συμμετοχή. Μετά ακολουθήσαν πολιτικές εξελίξεις, αυτά, κουρέματα και όλα αυτά και γίνει και τώρα το Twitter. Δεν γίνεται να μένεις στο Twitter αν είσαι influencer ή αν είσαι εμπόλυτος. Είναι και μόδα που το ανέφερε και η Σάρα ότι δεν μπορεί να απουσιάζεις. Το Twitter έχω ένα λογαριασμό των προσωπικών, το οποίο άλλαξε το βιογραφικό μου εφόσον έφυγε από τη ΣΥΤΑ, αλλά βασικά λέει τέτοια πράγματα. Θεωρώ ότι είμαι κοινωνικός πολίτης. Τώρα είμαι ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας που έκανα μετά με την κυρία Ρίτα, η σύζυγό μου, που ήταν διευθύνων της επικοινωνίας της ΣΥΤΑ. Πιστεύω στο δυναμικό του κόμμου για την ανανέωση, την καινοτομία, που στείλω κοινωνικά δίκτυα, τουιτάρω σε δύο γλώσσες, με 140 χαρακτήρες λέω ότι τι είμαι. Ο άλλος με ελέγχει και αν του κάνω να με ακολουθήσει. Όταν ακολουθήσω κάποιον εγώ, τι θα πάρω να δει. Θα δει το οπτικό υλικό, θα δει αν δεν μου είναι αντιπαθής, πιθανότατα θα με ακολουθήσει και μετά θα πάρω να δει τα μηνύματα μου. Είναι μια εικόνα. Δουλεύει πολύ στο αισθηκτό της. Και έχει ένα νέο μέσο τώρα, λέω, όσο δεν το πήραν ήδη στο Twitter, μπορεί να κάνεις pin tweet, οπότε ένα tweet ανεξαρτήτως πώς το κάνεις, να βγαίνει πάντα πρώτο στη σελίδα σου. Γιατί ήταν επίκαιρο το ποστάρο, το διατήρησα την τελευταία εβδομάδα, pin tweet, βέβαια κάτι πολύ χρήσιμο όταν αναψίσετε το λογαριασμό σα, να βρίσκετε το καλύτερο σα tweet ή κάτι που σα αντιπροσωπεύει και αν πάντα πάνω. Σου το δίνει η δυνατότητα, οι τρεις τελειούδες δεξιά κάτω στο τούτο. Πάρα πολλοί δεν το ξέρουν, γι' αυτό το αναφέρω, Αλέξανδρο. Λοιπόν. Τα πρώτα μας χρόνια έκαναμε σας πέντε πολλές φορές το Twitter. Οπότε έκαμε ένα εφετρικό λογαριασμό, τον οποίο μετάτρεψα τώρα στο λογαριασμό της εταιρείας μας. Οπότε πριν μάθω να μην σε σταματά, γιατί σταματά το Twitter για να μην ενοχλάς μαζί κάποιους άλλους. Όταν είσαι aggressive ή στο ακολουθάς, το να ακολουθάς έχει έναν όριο που απαγορεύεται πάνω από 1000 την ημέρα, το οποίο και σημαίνει κάθε μέρα 1000, δεν μας φτάσεις και όχι για σταματάς, οπότε είναι ώρα, αλλά το πόσο να κάνεις unfollow δεν σου το λέει. Οπότε είναι περίπου, το ψάχνεις και το βρίσκεις στο suspension. Κάνεις σε suspend και τιμωράσεις και βασανίζεσαι μέσα στα αυτόματα στιγμό του tweet. Τότε μπλόκαμε και ένα δεύτερο λεγμό, το οποίο μεγάλωσα σταδιακά με ξεχωριστό κοινό. Αυτή είναι η εταιρεία που κάναμε, Social Wish, η οποία είναι καθαρά επαγγελματικό λογαριασμό. Γιατί λέω, δεν θα ασχοληθώ με το επιχειρηματικό κομμάτι σήμερα, θα ασχοληθώ μόνο politics και society. Γιατί κοινών είναι παρόμοια πράγματα αντίστοιχα ή πουλά σε πολιτική ιδέα, ή αυτή πουλά και μια επιχείρηση. Θα φέρω παραδείγματα πάνω στο θέμα αυτών των δύο δραστηριών. Όταν θέλει να δει κατά χώρα, η μόνη εφαρμογή που βρήκα εγώ δεν ξέρω αν έχω λάθος καλή είναι το Social Bakers. Το socialbakers.com, η κοινωνική ψωμάτα δηλαδή, σου δίνει κατά χώρα. Περισσότερες εφαρμογές δεν χωρίζουν χώρες. Είναι γλώσσα, είναι αυτά. Είναι εφαρμογές που κάνουν άλλοι. Το socialbakers έχει κατά χώρα. Και είναι πολύ χρήσιμο όσοι θέλουν να ψάξουν το οικοσύστημα του κυπριακού Twitter ή άλλη χώρα.
Βάλεις χώρα, πάει Twitter Statistics και βρίσκεις ό,τι χρειάζεται. Βλέπεις οι κατηγορίες των πολλών δουλεύουν, γιατί είμαστε μικρή κοινωνία. Δεν έχει πολλές κατηγορίες, δηλαδή community, celebrities κτλ. Οι μόνες κατηγορίες που δουλεύουν τα media και το all profile. Γιατί είναι τόσο μικρά η κυπριακή κοινωνία, δεν δουλεύουν με αλγόριθμο, ανάλογα με τα keywords. Άμα το ψάξεις, θα βρείτε τρελά πράγματα στις άλλες κατηγορίες. Όταν βάλεις το all profile, βρίσκει με τους αριθμούς το follow, βρίσκει στοιχεία, τι αναπτύσσονται πιο γρήγορα. Και αυτή είναι αυτό. Χρήσιμο για να καταλάβετε πώς δουλεύει το tweet. Αυτά δείχνει η πρώτη σελίδα, μετά πάει και σου δείχνει μέχρι νομίζω 500 πρώτους κάθε χώρα. Έχει, το άλλο που μάθετε είναι ότι πολλοί λογαριασμοί έχουν πολλά fake. Οπότε όσοι αγοράζουν με 5 ευρώ το 1000 fake followers, πολύ εύκολα με είναι δημόσια πρόσωπα γίνονται ρεζίλοι. Και γίνονται πολύ ρεζίλοι σε πολλές χώρες. Εντάξει, ήθελα να πω παρακάτω. Λοιπόν. Όπως και στα άλλα κοινωνικά δίκτυα, το Μινισάρα πριν, είτε Facebook λέγεται είτε αλλού, είναι το τι βάζεις. Έχει κανόνες, έχει στρατηγικές, έχει χειρισμούς που πρέπει να κάνεις, αλλά το περιεχόμενο είναι ο βασιλιάς. Φυσικά, έχουμε περιπτώσεις που βλέπουμε να έχει κόσμο εξαιρετικό, επικοινωνιακότατο και έχει 50 άτομα τον ακολουθούν. Και συνάντησα πολλούς στο τουιτό κόσμο. Οι οποίοι δεν ακολουθούν καμιά στρατηγική ούτε να αναπτύξουν και στην αρχή μάλιστα έχω μια πολλά στενή φίλη μου δικηγόρο από το όνομα της που είναι καλή τουιτόρου σήμερα που λέει εγώ δεν με κοφτεί να με ακολουθούν πολύ, να με ακούν, εγώ θέλω να λέω και να... καλά κορίτσι μου τη λέω. Αν το βλέπεις είναι σαν να είναι μπροστά στον καθρέφτη ακούεις μόνο εσύ να πουλαλείς με 50 φόλους, αν δεν κάνει μια ανάπτυξη. Λοιπόν, σταδιακά κατάλαβε ότι έχει μέτρο. Το κάθε πράγμα βρίσκει ο καθένας το μέτρο του. Γιατί εφόσον νιώθεις έντονα για ένα θέμα, δεν θέλει να το πεις, θέλει να το ακούσεις και το λες μόνη σου. Λες το του άντρα σου, λες το του φίλου σου, φιλαράδα σου, έγιος. Εφόσον είσαι ενεργός πολίτης, είσαι άτομο, θα το πεις και θα αναπτύσσεις το λογαριασμό ως τσαμέ που τραβάει η κράση σου, η στόχη σου ή η στρατηγική σου. Αλλά το αν είσαι παθητικός και να είσαι ένα λογαριασμό, πρώτα χάσεις τον ενδιαφέρον σου και θα σταματήσεις. Γι' αυτό πάρα πολλοί που μπήκαν στο Twitter παρετήσαν τα την πρώτη εβδομάδα. Είτε δε νιώθαν ανασφάλεια πώς κάνουν τα πρώτα του tweet, πώς θα το χειριστούν και έχω πάρα πολλές περιπτώσεις τέτοιες που δεν υπήρχε κανένα λόγο. Είναι πολύ απλό. Το Twitter για μένα είναι εκπαίδευση μίας ώρας. Όποιο ξέρει, έχει Facebook, ξέρει 5 κουβέντες, ανάμιση ώρα μαθαίνει το Twitter. Που για μένα και εξαρτάται από σένα το πώς θα το αναπτύξεις. Ο καθένας βρίσκει το δικό του μοντέλο. Για να έχει ενδιαφέρον, εγώ παρομοιάζω το. Σε κόσμο που είναι και σε κάποια ηλικία κοντά στη δική μου, να μου λέει το Twitter, λέω, φαντάσου, λέω, σε μια εφημερίδα. Το Twitter είναι μια εφημερίδα που πολλά φίλτα. Πολλά 10.000 φίλτα. Είναι tabloid εφημερίδα. Μάλιστα δεν είναι η μεγάλη εφημερίδα, είναι tabloid. Γιατί έχει αγοραστές που είναι οι followers σου, αγοράζουν τις 10.000, οι followers που σε ακολουθούν. Δεν σημαίνει ότι διαβάσαν όλες τις ειδήσεις 10.000. Εντάξει, έχει τίτλων, κύριων τίτλων. Έχει φωτογραφία, ο τίτλος πρέπει να σε πείθει να ανοίξετε μεσές σελίδες. Ή αντιγοράζει πρώτα από περίπτωση για πάτε τις μεσές σελίδες. Και όταν μετράς ένα tweet, είναι μια στήλη μια σελίδα της εφημερίδας. Δηλαδή, πουλά 10.000 φύλλα, το συγκεκριμένο tweet πρώτα διαβάσα 2 άτομα. Όπως και συγκεκριμένη διαφήμιση που πλήρωσε ένα άλλο μισή σελίδα να βάλει 500 ευρώ, πρέπει να διαβάσω 4 άτομα. Το Twitter μετρά όπως θα βρει στα αναλύσει, μετρά ακριβώς πόσο διαβάσα. Πόσους ακολουθάς, που μπορεί να είναι οτιδήποτε blog, αλλά εκείνοι που σε ακολουθούν είναι οι αγοραστές, είναι οι αναγνώστες που σε ακολουθούν επειδή τους κάνεις. Αρέσκεις τους σαν εφημερίδα, αρέσκεις τους σαν publisher. Λοιπόν, άρα για να είσαι καλός twitterας πρέπει να έχεις φωτογραφία, πρέπει να έχεις εικόνα, πρέπει να έχεις τίτλο και πρέπει να έχεις ακόμα δύο πράγματα. Αν δεν βάλεις εικόνα και τίτλο, μακάρι μειώνεις τις πιθανότητες να σε διαβάσει κάποιος κατά 3 φορές. Οι στατιστικές λένε ότι 50% αλλά είναι πολύ περισσότερο που μειώνεις τη δυνατότητα. Γιατί το Twitter δουλεύει σαν ένα scroll, σαν ένα κύλινδρο μπροστά σου με μηνύματα, όταν πάει να το ψάξεις και θα σταματήσεις μόνο για να τραβάς πρώτα το μάτι σου και μετά θα διαβάσεις τον τίτλο. Αν δεν σταματήσεις το μάτι σου, θα χρειάζεις τον τίτλο και αν σ' αρέσει ο τίτλος, τότε θα πατήσεις και το χεράκι σου να ανοίξεις το tweet και ξανά, αν αποφασίσεις, να διαβάσεις και το link. Εντάξει. Και περίπου εκείνοι που διαβάζουν το link έτσι για να καταλάβετε τι σημασία έχουν αριθμοί είναι περίπου 5%. Δηλαδή, αν σ' ανοίξαν 100 να διαβάσαν το tweet,
Το link να πάσει ακάμον τον κόμμα να πάει παρακάτω 5%. Και πολλοί από τον καιρό μου βγήκαν τα αναλύσεις του Twitter, πέσαν μου τα σύννεφα πάρα πολλοί Twitter-άρες που νομίζανε επειδή είχα χίλιους followers, κάθε φορά που λέω μια κουβέντα τους διαβάζα χίλιους. Και όσο είναι καλός ο λογαριασμός μου, έχω χίλιους followers, αφού το λέω, ακούμε 20 απλά, μα ξέρω ένα χωρκό που λέγεται Κύπρος, καλή. Άμα έρθαν τα αναλύσεις και λέει, 5 με διαβάσα. Γιατί είτε το θέμα μου δεν ήταν καλό, είτε η ώρα που το στείλα δεν καλό, το αναλύσεις του Twitter σου μετρά ακριβώς πώς είσαι διαβάζω. Είναι σοκ που είχα και εγώ δηλαδή. Πολύ είχα μεγάλους αριθμούς, η αναλογία το τι είναι, πού πάει. Γιατί το σου πάει μεν σε όλους αυτούς που σε ακολουθούν, που μπορεί να είναι εκατομμύρια, αλλά να σε διαβάζουν μόνο μερικές εκατοντάδες. Και σου τα μετρά. Είναι τρομερό, δηλαδή, τι έλεγχο κάνουν, όπως και το Facebook, που ελέγχουν το τι κάνουν, τι διαβάζουμε, τι αγοράζουμε, δηλαδή, παθόβουν οι στρες τα αναλύτες. Λοιπόν, κοινωνικό δίκτυο το λέει λέξη του. Αν δεν σέβεσαι τους συνοδοιπόρους σου, τους φόλους σου, εκείνους που ακολουθείς, είσαι σε λάθος δρόμο. Το πρέπει να συμπεριζεύεσαι με σεβασμό, να μένεις σε άλλα ζώνα, όπως σε οποιαδήποτε ανθρώπινη σου σχέση, αλλά να μην ξεχνούμε ότι ό,τι γράφεται δεν ξεγράφεται. Γιατί για καμιά φορά πάνω να κάνουμε έναν τηλέον tweet, κάποιος επρόλαβε και έφκανε το ένα screenshot, όπως πάθαμε σε διάφορες φάσεις της ζωής μας, που κάναμε λάθη πιένω ως βίσουν και σου λέει «Α, φίλε, μα είπες το τάδε και βγάλε σου το σκρίτσο». Έχει τέτοιες περιπτώσεις που σου λέει «Είπες το τάδε πριν και ώρες και ήταν λάθος, ήταν παραπλανητικό». Λοιπόν, να σέβεσαι, να συμπεριφέρεσαι με σεβασμό, να υπάρχει η διαδραστική, η ανθρώπινη σχέση. Το Twitter οδηγά αλλού. Δεν είναι τελειώνεις με το να δεις ένα tweet. Ο στόχος σου είναι να τον πάρεις στο link που έχει το tweet, το οποίο μπορεί να είναι το άρθρο της εφημερίδας, μπορεί να είναι η ανακοίνωση του κόμματος, μπορεί να είναι η ιστοσελίδα της εταιρείας, ο οποίος θέλεις τον νομπάρεις για να πιάσεις traffic, για να μετατρέψεις κάποιους αυτούς σε ψηφοφόρους, κάποιους να μετατρέψεις σε αγοραστές του προϊόντος ή του τι πουλάς. Οπότε έχουν σημασία όλα αυτοί οι μικρές σχέσεις να διατηρήσεις. Αν δεν πουλάς τον εαυτό σου εσύ πρώτα, γιατί νομίζω δεν το λέω ύστερα, οπότε πρέπει να το πω τώρα, γι' αυτό είναι πολύ πιο εύκολο έναν άτομο που ανήκει σε έναν οργανισμό να έχει πολύ μεγαλύτερη πόλωση σχοινών που διαδράζει μαζί του παρά η ίδια εταιρεία. Και αυτό είναι φυσιολογικό. Γιατί μια εταιρεία, έναν κόμμα, να έχει περιορισμούς, έχει κάποιους κανόνες. Το άτομο, ας θέλει τυρά κανόνες, διαφαρμόζει τον δικό του τρόπο, τη δική του διαδραστικότητα με στο χιούμορ του κτλ. Οπότε το ένα συνδέεται με το άλλο. Γιατί θα είσαι και cool. Δεν μπορεί να βγάλεις, έχει σχέση με την κυβέρνηση, με ηλεκτρονική διακυβέρνηση αυτό. Και να λες, η ανακοίνωση τύπου, ο κύριος Τωρναρίδης σε πήγαινε και μία στο μνημοσύνταγμα. Και τι με νοιάζει. Τι με νοιάζει ο κύριος Τωρναρίδης που έχει κάποιους κυβερνητικούς που το λένε ακόμα. Πήγανα σήμερα θα μιλήσω, δεν το κάνει ο κύριος Τωρναρίδης, το λέω επειδή είναι μπροστά του. Πήγα θα μιλήσω στο μνημόσυνο του Μάρου, τάδε, το χωριό τάδε. Τίτλος. Και περιμένω να διαβάσω. Το τι είπε στο μνημόσυνο, εν είδηση. Γιατί με αφορμή του μνημοσύνου μπορεί να είπε ότι θα βάλουμε φόρους 3% στα πίδια. Εκείνη εν είδηση. Θα βάλει μια φωτογραφία. Να κάνουμε ότι το. Ενώ ότι. Και είπε το πολύ, μ' άρεσε πάρα πολύ σάρα, γιατί πολλά, όταν βλέπω την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει χιούμορ και τα λοιπά, που είναι πολλά πιο μεγάλο γραφειοκρατικό σύστημα από εμάς, πρέπει να ξεπεράσουμε και εμείς και η φοβία ότι πρέπει να έχεις χιούμορ να μεταφέρεις το μήνυμα. Ο τρόπος μεταφοράς έχει μεγάλη σημασία. Πρέπει, αλλά λέω για το σύστημα που εξελίσσεται μία λόγια με του ρυθμού του αστρονομικού που εξελίσσονται άλλοι. Γι' αυτό η πρώτη επικίνδυνη είναι η πολιτική. Η πολιτική στην αρχή νομίζα ότι πω να με σκευάζω. Και ο άλλος έκανε στο τηλέφωνο του, την ταπλέτσα του, να γυρίσει στο αστείο, να γυρίσει μαπ, έτσι σε διαβάσει. Διεκδικά συνεχώς την προσοχή του κοινού, ειδικά στο Twitter. Γιατί είναι ένας τρόπος που γυρίζει. Τραβάει προσοχή σου εικόνα, είπαμε. Ο τίτλος και μετά τον αμπουλαλή. Αν ο τίτλος είναι ανακοίνωση τύπου του γραφείου τύπου και πληροφοριών για τις δραστηριότητες του Προέδρου, ας πούμε, δεν τι να σταματήσεις. Ας σου δείχνει ο Πρόεδρος με το μαγιό να σταματήσεις. Εντάξει, αλλά δεν θα σταματήσεις, δηλαδή διεκδικά την προσοχή. Σου χαρίζει κανένα, γιατί δεν είναι θωριστόν, δεν είναι απέναντι σου που θέλει να σε κρατάει καλές σχέσεις απέναντι σε ψυχοφόρο σου και μπορεί να σε χρειαστεί, θα σου πει. Για να σε θκευάσει, πρέπει να τον πείσει να σε θκευάσει. Πρώτα να σταματήσει, να δει το μάτι του και μετά να αποφασίσει να σε θκευάσει. Έχεις και τρία στάδια ψυχιατρικά το θέμα. Και πρέπει να είσαι cool, πρέπει να είσαι χαλαρός.
Αν δεν βάλεις αστεία, δηλαδή αστεία ο καθένας με το στυλ του, έτσι είσαι κανόνα που λέει τι αστείο θα βάλεις. Αλλά αν είσαι παραδείγματος χάρη, είχαμε μια σαν πλάση, δεν είναι ένα δικηγορικό γραφείο. Δεν ρε παιδιά, δεν είσαι κανένα που να ακολουθήσει δικηγορικά γραφεία. Λοιπόν, ή γιατρών τώρα, εκτός αν θα πάει να το δεις αν έχεις κάτι αρρώστηκε αν μη κακό να πούμε για να δεις και τα λοιπά. Έχει κάποια πράγματα που πρέπει να τον πείσεις, να βάλεις κάτι μέσα ώστε να είναι followers σου. Γιατί είπαμε το Twitter θέλει να έχει τους followers για να είσαι εκεί όταν το χρειαστεί. Οπότε θα βάλεις χιούμορ. Το μόνο τρόπος να έχει αποκτήσεις followers, δικηγορικό γραφείο, γιατρός κτλ. Να βάλεις λίγο χιούμορ. Να αυτοσαρκάζεσαι. Και το επάγγελμα σου. Και εκεί που μας ακούσασαν είχαν αποτέλεσμα. Δεν είναι αυτόματα παντού. Μπορεί να κάνεις, κανένας δεν μπορεί να. Δεν γοράζεται το ενδιαφέρον. Αν δεν είσαι ο ίδιος ενδιαφέρον. Μπορεί να σου καλύψει τις αδυναμίες σου, αλλά δεν αγοράζεται. Λοιπόν, το engagement είναι πιο σημαντικό από τους αριθμούς. Δηλαδή, η διαδραστικότητα, η σχέση που έχεις. Είναι πολλά πιο σημαντικό να έχεις μια σχέση καλή με 1000 followers, παρά σε 100.000 followers σε μία, για μέσα σχέση με κανένα. Εντάξει, είναι μια ισορροπία. Γιατί είναι που τους σίγουρους οι 100 δικοί σου, σωματοφύλακες σου, φίλοι σου, τα κάνουν καυκάν για σένα, ό,τι πεις και τα λοιπά, και άλλοι τα παγιά, τα παπούτσα, το Σαν Φρανσίσκο, το Ρούν και τα λοιπά, να που λες και να που κάνουν. Οπότε υπάρχει μια ισορροπία. Όταν έχεις να διαλέξεις μεταξύ τα δύο, το engagement, εφόσον έχεις ένα σημαντικό, είναι πολύ πιο σημαντικό. Δηλαδή να νιώθει, να πιστεύει, να σε υποστηρίζει. Μπορεί να συμφωνά μαζί σου, μην νομίζει ότι το engagement ο παδός σου. Γιατί έχω δική μου εμπειρία. Εγώ, επειδή έχω και πολιτικές απόψεις, έχω πολλούς που με χωνεύκουν. Έχει και πολλούς που με συμπαθούν. Είναι ανθρώπινο αυτό, όσο να αυξάνονται. Το θέμα είναι να το σέβεσαι. Αν το σέβεσαι, θα σε σεβαστεί. Και θα σου χαρεί. Θα μουντάρει τον τορναρίτη ή τον τάδε ή τον τάδε, σε ένα σκαπουλάριστη, γιατί σεβάστηκε αυτό σε μια άλλη συζήτηση. Παράδειγμα. Γιατί θα τα πούμε ύστερα στην πολιτική. Το Twitter είναι πολύ άτιμο εργαλείο στην πολιτική ή στην κοινωνική. Και πρέπει. Αρέσκει σου, δεν τα αρέσκει όμως η πολιτική, είναι εκεί όμως. Λοιπόν, το engagement τι μετρά. Μιλώ όπως το μετράει το Twitter. Το engagement ελληνικά, δεν ξέρω ποια είναι η σωστή λέξη, διαδραστικότητα, interactiveness, μετρά ποιος σου απαντά, ποιος κάνει με retweet που είναι το πιο σημαντικό. Θεωρεί το συμφωνά ή αρέσκει του, γιατί αν κάνει retweet δεν σημαίνει ότι συμφωνά μαζί σου, αλλά το βρίσκει ενδιαφέρον, το πάρει παρακάτω, να σε αναφέρει, να το κάνει favorite και να πάει παρακάτω. Το engagement δηλαδή μιλά μαζί σου. Εγώ follower το οποίο μου μιλά μόνο μια φορά το χρόνο. Σημαίνει όμως ότι αμέσως και βάζει με όλον τον χρόνο, το γίνεται η φορά που βάζει σου κάτι που το αρέσει και ένα λίγο. Καλόν ή κακόν, μιλά. Και πάω και βρίσκω και γνωρίζω ποιος είναι, γιατί δεν διαστημούμε εδώ. Και πάω και γνωρίζω και βρίσκω ότι μα, πράγματι τα θέματα του, ο άνθρωπος έχει δίκιο. Λοιπόν, το πιο σημαντικό, είπαμε, είσαι εκδοτικός οίκος. Είσαι έναν έντυπο, μια εφημερίδα. Άρα στοχεύεις σε κάποιον κοινό. Άμα είσαι οικονομική καθημερινή, στοχεύεις σε κόσμο που είναι επιχειρηματίας που ασχολείται με τα οικονομικά. Αν είσαι αθλητική εφημερίδα, στοχεύεις με κόσμο που τα αθλητικά. Αν είσαι αθλητική του ΑΠΟΕΛ, με τους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ. Οπότε και σαν λογαριασμό του Twitter πρέπει να έχει κάποιους στόχους. Μπορεί να είναι γενική, μπορεί να είναι συγκεκριμένη. Εσύ αποφασίζεις. Αν σ' αρέσουν μόνο τα αθλητικά και ο Πασαμάς, όπως πολύ λέω ακαδημοί ελληνικοί, θα ασχολείσαι να λες την πλάκα σου κτλ. Εγώ είχα περίπτωση ένας αστείος λογαριασμός που είχε ένα avatar και ένα Mickey Mouse, μια ημέρα στείλε μου μήνυμα, κύριε Καρατζάλα, λέει μου, είμαι σοβαρός άνθρωπος, άρεσε τον Ρακαμό μου, λέει μου. Μου λέω, καλά ρε μου, παρέτσι κοφτεί εμένα. Λέει μου, θέλω να κάνουμε δουλειές μαζί. Είναι όλο γιατί δεν μου θέλω. Και ανταλλάξαμε και αποκαθήσαμε μια σχέση, ένας άνθρωπος το χρησιμοποιούσε να κάνει ο Κέβιν. Είσαι ένα άλλο Ρακαμό για την εταιρεία του, είσαι ένα άλλο Ρακαμό για τη δουλειά σου. Δηλαδή, επιλέγεις να που να κάνεις. Είναι ελεύθερο το πεδίο. Και οι πολλοί που είναι ασφαλείς να μπουν στο Twitter, ας κάνουν ένα καμός χωρίς το όνομα τους, να μάθουν και μια καλή νύχτα γυρίζουν το όνομα τους. Όπως έκανε ο λογαριασμό μου το Social Quiz που ήταν Μάριος Πος και όταν είχα αποφασίσει, το γύρισα, είχα κρατήσει το άλλο όνομα, το γύρισα στο όνομα μου, έκανα tweet και λέω παιδιά, κάνω rebrand λογαριασμό, κάνω γυρίζω στην εταιρεία μου και γύρισα το. Αλλά παραπάνω να εκπαιδευτείς δηλαδή. Όπως το Twitter, όπως και το Facebook, το 90% είναι μόνο αναγνώστες της εφημερίδας που λέγουμε. Δεν μιλούν. Δεν γράφουν επιστολές από την άποψή τους. Οπότε δεν σημαίνει τίποτε. Είναι και αυτή είναι υπαρκτή πραγματικότητα. 90% το κόσμο θέλει να μην εκατώνεται δημόσια και να λέει. Αλλά είναι αναγνώστες. Μπορεί να είναι και ενεργός πολίτης. Γιατί σαν αναγνώστη μπορεί να πάρει και έξω. Άρα το χέρι στο κοινό σα βοηθάει να μπουν. Εντάξει, μου πέρασε τα κατάλληλα εργαλεία. Νομίζω χαλάρωσα με ο χρόνο. Λοιπόν, πάω το How to Go Viral. Εντάξει, να το πω πιο ύστερα. Από ποιο στραφάς, εργαλεία, έχει διάφορα εργαλεία, ακολουθάς,
απαντάς, διαδράστες, χρησιμοποιάς λίστες. Όσο μεγαλώνει ο εργασμός σου, δεν είσαι υπόχρεο να ακολουθάς όποιος θέλει να παρακολουθάς. Κάνεις μια λίστα και παρακολουθάς το. Αν θέλεις, ενημερώνεις το ότι τον έβαλες σε μια λίστα. Δηλαδή, αν τα μου έθελε να παρακολουθάς ή κάποιους ανταγωνιστές σου θέλουν να παρακολουθάς, κάνεις μια λίστα, είναι πολύ απλό, ακολουθάς τις οδηγίες του Twitter, κάνεις μια λίστα την οποία πατάς private και βλέπεις εσύ. Οπότε, αντί να παρακολουθάς κόμμα ή ως τώρα με το timeline σου που είναι το scroll που λέμε, παρακολουθάς το από τη λίστα. Και όσο μεγαλώνεις η λίστα είναι αγκαίο εργαλείο και όσο πιο σοβαρό είσαι στο Twitter, τη λίστα τι χρειάζεται. Να προγραμματίσεις τα tweets σου δεν είσαι υποχρεώς. Άμα είσαι επαγγελματίας ή πολιτικό κόμμα ή οτιδήποτε, άμα κάνεις παρόμοια tweet τακτικά, τα προγραμματίζεις, έχει εφαρμογές, οι περισσότερες είναι δωρεάν. Είναι το Buffer, το Hootsuite, το Twitter, απλώς σου λέει και αν ώρα είναι πάνω οι followers σου. Γιατί είναι ανόητο να στέλνεις ένα μήνυμα τώρα που κοιμούνται οι followers σου. Άρα έχει εφαρμογές μετά από χιλιά που βλέπεις τι ώρα είναι το αναγνωστικό σου κοινό διαθέσιμο. Γιατί άμα στείλει στην Κύπρο κάτι πριν τις 8, είναι σαν να μην το στείλεις. Γιατί εκεί πρέπει πριν τις 10, έναν νιου Twitter, έναν νιου Μποντούν, δεν πάσουν και πάνε και ζυμούνται 12. Αν το στείλεις 3 το πρωί, θα διαβάσει το κολονάκι. Η Κυπρέ όμως έτσι θα διαβάσει. Εσύ αποφασίζεις τι ώρα αυτό κάνει. Εντάξει. Λοιπόν, έτσι είναι, μα τούτα ζήσαμε τα γι' αυτό που θα λέει. Λοιπόν, το σημαντικότερο εργαλείο του Twitter ήταν analytics. Το Twitter τελευταίους 6 μήνες, 8 μήνες έβγαλε τα analytics του. Τα analytics του είναι τρομερά, θα δείξω τα δικά μου analytics για να πείσω για τη μεγάλη δύναμη του Twitter. Γιατί πολλοί το παραμελούν, ακούγοντα ότι η Κυπρέα έχει 500.000 λογαριασμούς Facebook, το Twitter πώς είναι 60-70.000, μα είμαι στο Facebook μέσα. Το Twitter είναι έκδοση. Εκδίδεις καθημερινά. Διεκδικάς την προσοχή. Το Facebook πάει στους φίλους σου. Συνήθως αν δεν είναι φίλοι σου, δεν είναι στη ομάδα σου. Μπορεί να κάνεις και page να κάνεις promoted. Όλα μαζί που γίνονται, αλλά το Twitter είναι το viral μέσω για business και για πολιτική. Ή αν είσαι μη κυβερνητική οργάνωση. Λοιπόν, θα δείξω τα δικά μου αναλύσεις. Δεν τα λέω για να πω ότι είμαι σπουδαίος, απλώς για να καταλάβουμε τι χάνουμε με το αν έχουμε μια στρατηγική στην αξιοποίηση των bloggers και των κοινωνικών δικτύων για θέματα που αφορούν την Κύπρο, είτε είναι πολιτικά, είτε θέματα εθνικά. Εγώ σε ένα μήνα με διαβάσαν 782.000. Ποιος είμαι εγώ? Όσοι είναι Κύπρο. Εντάξει, το προσωπικό μου λογαριασμό. Μιλούμε 782.000 πραγματικοί αναγνώστες. Όχι εκείνος που λέμε που πήγε τον ένα στο λογαριασμό του ενός και του άλλου. Ναι, τα impression, τα πραγματικά impression. Γιατί πραγματικά πιάσει λογαριασμού περίπου θεωρητικά 40 εκατομμυρίων λογαριασμού. Αλλά δεν τα διαβάσανε, κοιμούνταν, δεν του ενδιαφέραν τα θέματα. Μιλούν πραγματικά αναγνώστε. Όλα τα tweet μαζί, δεν μιλούμε για κάθε tweet. Εντάξει. Με μέσο όρο 2.300 tweet το μήνα, που σημαίνει μέσο όρο πόσο είναι, πόσα είναι. 25 tweet την ημέρα. Εγώ δεν είμαι παράδειγμα προ μίμηση, γιατί γενικά έχω γίνει χούκτη εγώ στο εργαλείο. Αλλά λέω, το εργαλείο αυτές τις διαρροές που έχει που κάποιος το κάνει επαγγελματικά ή το κάνει πολιτικά ή ασχοληθεί και γιατί προσπάθησα και έκανα και έναν blog πάνω στο θέμα καθαρά πολιτικά για την Κύπρο και το θέμα έπρεπε να βρίσκω εύκολα υλικό στα αγγλικά για την Κύπρο. Είστε το δικό μου λογαριασμό με άλλο λογαριασμό. Δεν είναι εύκολο. Δεν και να κάτσω να τα γράφω κιόλας. Λοιπόν, για αυτό που λέω, τι δυνατότητα φαντάστηκε να μπορεί να διευκολύνει 50 μπλόκες που είναι σοβαροί και αν μπορούν να κάνουν μια Κύπρο, θα δείξω ποιο στρατηγικά βάλει οι Κούρδοι που κοστίσαν τους Αμερικάνους μερικά δισεκατομμύρια από το Twitter. Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα το Twitter γιατί σήμερα είπαμε ότι ήμουν επικεφαλής προγράμματος, αλλά τι εύκολο, μια εκδήλωση, πάει καλή 4 φωτογραφίες, ήταν επίσκεψη του Προέδρου, έκαμε την είδηση, κάνεις ενδιαφέρουσαν την είδηση, πάει παρακάτω. Ή εκδήλωση με τους Αγίου Βασίλειες κτλ. Δεν μπορεί να πάρεις ανακοίνωση, είδα, κάνει το ένα και το άλλο. Personal tweet πρέπει να μοιράζεσαι, χτίζεις κοινότητα στο Twitter. Όπως και στο Facebook, αλλά και χτίζεις με πολλά μεγαλύτερα, ευρύτερα. Τι μοιράζεσαι με κοινότητα χωρίς να είσαι προκλητικός, χωρίς να είσαι ρεγολόγος, όταν έφτασε 100.000 θα πει μια κουβέντα. Όταν αποφάσεις να αλλάξεις κάτι στη ζωή σου, θα πει μια κουβέντα. Τα προσωπικά σου, εσύ αποφασίζεις τι ανοίγεις. Είπαν πολύ καλά, είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, είσαι ανοιχτός, δεν έχει τίποτε που χώνεται και το μόνο που να θυμάστε πάντα, ποτέ δεν λέει ψέματα. Δεν είσαι υπόχρεο να πεις την αλήθεια, αλλά αν πει ψέματα, κάποιος θα σε πιάσει, θα σε χτυπάχαμε σε 10 δευτερόλεπτα. Εδώ είναι ο κύριος Ερντογάν, ο οποίος ήταν ο εχθρός του Twitter, όπου το έδειξε και η Σάρα πριν. Και ήταν το σώμα πιο επιθετικά του ήταν στο τότε, ήταν το Ερντογάν που έκανα για μεγαλύτερα μου ρε Twitter Ερντογάν. Μετά όμως άνοιξε τον ρασκαμό του στο Twitter ο κύριος Ερντογάν. Απλώς δεν έχει εγγέσμη. Με 7 εκατομμύρια δεν έχει εγγέσμη και κάνει ηθικό στρατιωτικό. Αυτά θα δείξω απλώς το ότι χρησιμοποιήθηκε το Twitter πολιτικά.
οι Κούρδοι του Κομπάνε. Το Κομπάνε ήταν έτοιμο να καταστραφεί, να καταρρεύσει, όλοι το θεωρούσαν να καταρρεύσει. Οι Κούρδοι μιλούμε με τότε με κάτι μικρούλα, όμως εγώ τους έζησα γιατί το στήριξα την εκστρατεία του ΠΚΚ στη Συρία, όχι στην Τουρκία. Με τις Κούρδισε που βάλαν μπροστά, αναγκάσαν τον Ομπάμα και πήγαν και γλίδωσαν το Κομπάνε που του κόστησε μερικά δισεκατομμύρια. Από το Twitter, μετά το γίνηκαν οι αγαπημένα θέματα των Αμερικάνων, της Δύσης κτλ. Και αναγκάστηκε για το. Λοιπόν, Twitter Politics τα χρησιμοποιούμε. Απλώς κάνει ένα πολιτικό, το κάνει, βάλει ένα χιούμορ μέσα, βάλει μια λέξη όπως εκεί πέρα, μόχρι που το κύριο Λακκοτρίπη στη Μόσχα, εγώ ένα χιούρο, λέω, cool weather, warm negotiations, cold weather, thank you. Αμέ να ρωτήσεις. Twitter politics, Twitter politics, μεγάλοι Twitter-άδες επειδή έχουμε και πολιτικό δαμέ, να πούμε τέτοιο, μια διαφάνεια εγώ. Και να μην κάνουμε ερωτήσεις, να μιλήσω το πάνω. Λοιπόν, Twitter politics, εντάξει, λοιπόν, μεγάλη τσουτεράδε πολιτική αρχηγή είναι ο Αβέροφ. Γιατί τι σημαίνει να ξέρουν. Δεν είναι κακό να το χειρίζονται κάποιοι συνεργάτες του Twitter. Αλλά να ξέρει να που κάνουν εσύ και να βάλει τη δική σου, το δικό σου στυλ μέσα και να, το χιούμορ σου. Από του πολιτικού αρχηγού είναι ο κύριο Αβέροφ και ο κύριο Λίχα. Ο οποίο μάλιστα Λίχα είναι και επικίνδυνο, κάνει και διάλογο. Με κόμμα που διαφωνεί, θέμα δικό του όμω, συνήθω τη καπουλά. Λοιπόν, άλλος μεγάλος τουιτεράς, ο κύριος Τορναρίδης, βλέπετε τα πιο μεγάλα τουιτεριά χαρακτηριστικά που είναι χαλαρά θέματα ή που έχουν μια φωτογραφία. Αυτή είναι φωτογραφία με παιδιό στο Παγιωμένο, ο κύριος Τορναρίδης, που το είχε από εδώ. Ο κύριος Αβέρος με το τρακτού του, να θυμούνται πολύ το τρακτού, τη φωτογραφία με το τρακτού. Δεν θα θυμούνται τις δηλώσεις του επίσημες. Μπορεί και τα πουλάκια, αλλά το τρακτού και ο τρακτού. Λοιπόν, ο Λίκας, τα άλλα κόμματα δεν μάθανε ακόμα ούτε φωτογραφία να βάλουν, αλλά να μάθουν. Λοιπόν, ο ποιον μπήκε τελευταίος μέσα, αλλά μπήκε δυναμικά με το πρώτο του είναι ο Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΡ, αλλά τίποτα είναι υπό εξέλιξη. Ήταν έξυπνο το πρώτο του είδωμο, προαμολογήσεων που βάλε βιντεάκι με το χαιρετήμα στην εξουσία που το απάντησε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από το Πεκίνο. Μιλούμε σε λεπτά τώρα. Το διάλογο μπορεί να κάνει. Twitter politics, σκίτσο, media. Το συμπέραγμα και δεν γιώσα αυτήν την τελευταία διαφάνεια είναι αρέσκει σου, δεν σου αρέσει, μιλούν για σένα. Πρέπει να μπορεί να παρακολουθήσεις, να προωθήσουν αυτό σου η μάρκα σου, μάρκα σου μπορεί οτιδήποτε είπαμε, να αμυθείς την επίθεση και τις δυσφήμεις. Και εκείνοι που αμήνονται για σένα στην είναι οι συνεργάτες σου. Δεν θα αμυθεί ο Αβέροφ άμα του πολεμού. Είναι οι συνεργάτες σου που να αμυθούν. Το ίδιο και μια εταιρεία. Κάνει μια διεθνή εκστρατεία. Το τελευταίο μας τούτο είναι ότι που κάμε με τη ρίδα μου. Όχι, τα 10 μου λεπτά, να μην το κάνω. Λοιπόν, απλό για να δείξω, το τελευταίο είναι ότι έκαμε μια διεθνή για μη κυβερνητική οργάνωση, το Walk of Truth, το οποίο μέχρι σε 5 μέρες επίαμε σε 100.000, έτσι μιλούμε χωρίς λεφτά. Το επόμενο Σάββατο ξανά. Μαριλένα Ευαγγέλου. Στο βήμα αμέσως γιατί έρχεται η κυρία Κρήτα και θα μπορέσουμε να... θα μπορέσουμε. Πέ ό,τι θέλει, πέ για τα μύτια. Γεια σας. Έκαμε λάθος, πρέπει να τον αφήσεις τελευταίο. Κάνουμε λάθος, μας θέλουμε την επόμενη. Λοιπόν, εγώ είμαι δημοσιογράφος, θα μιλήσω για τη συσχέτιση των social media με τη δημοσιογραφία. Τα social media αποτελούν πλέον άλλη μια προέκταση του δημοσιογράφου και των δημοσιογραφικών οργανισμών, ιδιαίτερα των sites, αλλά όχι μόνο. Είναι το κύριο εργαλείο ουσιαστικά για την εξάπλωση μιας είδησης ή μάλλον όλων των ειδήσεων. Αν μια είδηση γίνεται viral, όπως λέμε στην γλώσσα των social media, δεν μπορεί παρά να περνά από το Facebook και από το Twitter. Θα έχετε διαπιστώσει ότι με το που γίνεται κάτι το οποίο είναι είτε πολύ σημαντικό, πολύ ενδιαφέρον κλπ. Ξεπετάγονται αμέσως πληροφορίες από το Facebook, από το Twitter, γίνονται likes, γίνονται tweets, retweets, shares κλπ. Τέλειωται συζήτηση μεταξύ των χρηστών, ένας ηλεκτρονικός καφενές με λίγα λόγια, όπου ο καθένας μπορεί να λέει δημόσια ό,τι θέλει. Και όλα αυτά βέβαια κρίνουν σοβαρότατους κινδύνους και για τη δημοσιογραφική διοντολογία και ηθική, αλλά και για τη σωστή ενημέρωση ή παραπληροφόρηση των πολιτών. Αλλά τα αρνητικά θα τα αφήσω για μετά, να μείνω λίγο στην καλή συσχέτιση της δημοσιογραφίας με τα social media. Τα social media μπορούν να δώσουν άμεση και έγκυρη ενημέρωση για πράγματα που συμβαίνουν και είναι σημαντικά,
Και πολλές φορές μάλιστα συμβαίνει να μην έχεις και άλλον τρόπο ή άλλο μέσο για να ενημερωθείς όσο άμεσα θα ήθελες παρά μέσα από τα social media. Αυτό κυρίως παρέχεται από το Twitter, αλλά τα ακούσετε καλύτερα από τον κύριο Καρατζά. Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Στα πολύ πρόσφατα συγκαταλέγονται οι επιθέσεις στο Παρίσι, να μην τα επαναλαμβάνομαι, τουλάχιστον το βράδυ που έγιναν, γιατί μετά υπήρξε και πρωτοφανή συνεργασία των Χριστών με τις αρχές στο Βέλγιο. Απλά προσθέτω σε αυτά που είπε η Σάρα με τις φωτογραφίες των γάτων, ότι οι αρχές του Βελγίου, για να ευχαριστήσουν τους χρήστες του Twitter που τελικά συνεργάστηκαν και δεν έδειχναν που εγίνονταν οι επιθέσεις, ανάρτησαν μια φωτογραφία με γατήσια αντροφή, λέγοντας τους ευχαριστούμε για τη συνεργασία. Κλείνει η παρένθεση. Είπαμε για την πολύ άμεση ενημέρωση. Η ενημέρωση προέρχεται είτε από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές της επικαιρότητας, επί το πλείστον τους πολιτικούς, και είναι εδώ κάποιοι, τουιτεράδες πολιτικοί, είτε κυρίως από τους χρήστες του Twitter, οι οποίοι είναι δημοσιογράφοι, κυρίως σε μεγάλα διεθνή δίκτυα ή εφημερίδες του εξωτερικού. Τους έχει γίνει βίωμα, σε πολλούς και εμάς εδώ στην Κύπρο, να δίνουν ενημέρωση και στο Twitter, οι δημοσιογράφοι αυτοί, πέραν από την ενημέρωση που δίνουν στον οργανισμό για τον οποίο εργάζονται, και κάποιοι το έχουν αναγάγει και σε επαγγελματική ανασχόληση. Η τάση αυτή των δημοσιογράφων ενοχλεί κάποια εκ των μεγάλων διεθνών δικτύων μέσων ενημέρωσης. Πριν μερικά χρόνια, για παράδειγμα, το BBC είχε αποστείλει εγκύκλιο στους δημοσιογράφους του να αποστάρουν τις ειδήσεις του στα social media μετά που θα τα παρουσιάσουν στον BBC. Και είναι λογικό. Άμεση ενημέρωση από το Twitter μπορεί κανείς να έχει για συνεδριάσεις του Eurogroup, για παράδειγμα, ή Συνοδών Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ανακολουθεί βέβαια στο Twitter τους κατάλληλους ανθρώπους και σίγουρα τα νέα θα τα μάθει πριν καν μεταδοθούν από οποιαδήποτε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και γυρίζω και βλέπω την κυρία Ναταλίδου, γιατί ήμασταν οι δύο που μάθαμε the hard way από αυτήν την αίθουσα, πως το Twitter μπορεί να καταστεί το μόνο μέσο ενημέρωσης σε πολύ μεγάλα θέματα, όπως ήταν η νύχτα του Eurogroup, όπου ελήφθηκε η απόφαση για το κούρεμα καταθέσεων. Πραγματικά το Twitter ήταν το μοναδικό μέσο για να ενημερωθούμε εκείνον το βράδυ και ενημερωνόμασταν ουσιαστικά από ανταποκριτές μεγάλων διεθνών μέσων ενημέρωσης που ήταν έξω από την πόρτα. Όταν γύρω στις 4-5 το πρωί, η Αλεξάνδρα, είμαστε από τους πρώτους που μάθαμε τα κακά τα νέα από το Twitter. Σαφώς και οι πολιτικοί χρησιμοποιούν ως μέσο προβολής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και θα έχετε προσέξει πως όσο πιο πολύ προσεγγίζουμε και τις βουλευτικές εκλογές, τόσο πιο πολλοί νέοι λογαριασμοί πολιτικών δημιουργούνται ή υφιστάμενοι ενεργοποιούνται, ή τόσο πιο φανατικοί γίνονται στο άθλημα των social media οι πολιτικοί. Οι πολιτικοί κάνουν τη δουλειά τους, οι δημοσιογράφοι την εκμεταλλεύονται και αντιστρόφως. Όμως τα social media δεν δίνουν μόνο στημένες δηλώσεις πολιτικών, δίνουν πολλές φορές και ειδήσεις και κάποτε είναι και πολύ καλές. Γιατί οι πολιτικοί και γενικώς τα άτομα που ανήκουν σε αυτό που ονομάζουμε δημόσια σφαίρα είναι και απλοί χρήστες, είναι αυτό που λέμε και άνθρωποι, γιατί μπαίνουν στη διαδικασία να σχολιάζουν, να απαντούν, ίσως να εκνευρίζονται, να μαλώνουν, και τουλάχιστον εμείς τον πολίτη βγάζουμε συχνά θέματα και από το Facebook και από το Twitter. Κάποιοι γελούν. Λοιπόν, τα social media είπαμε ότι μπορούν να καταστούν πηγή πληροφόρησης αλλά και πηγή παραπληροφόρησης ή κακής δημοσιογραφίας για αρκετούς λόγους. Ένας λόγος προέρχεται από τους ίδιους τους δημοσιογράφους, κάποιους από εμάς, οι οποίοι στη σπουδή τους να αποδείξουν ότι κάτι το έμαθαν πρώτοι. Και αυτό είναι δημοσιογραφικό κόλλημα και τίποτα πέραν από αυτό. Το ρίχνουν όπως να είναι, μέσα στο Facebook ή στο Twitter, είτε χωρίς επιβεβαιωμένες πληροφορίες, είτε προσβάλλοντας ακόμα και όσους αφορά είδηση. Και ένα παράδειγμα θα πω, το πολύ τραγικό θανατηφόρο δυστύχημα που είμαι σίγουρη πως όλοι θυμάστε στη Λεμεσό, με θύμα ένα νεαρό που απλά καρτερούσε στα φώτα τροχέας. Η μισή οικογένεια του νεαρού ήταν στην Αυστραλία όταν έγινε το θανατηφόρο αυτό. Η οικογένεια στην Κύπρο αποφάσισε να μην το πει αμέσως στην οικογένεια στην Αυστραλία, μέχρι να ξημερώσει η μέρα και εκεί. Δυστυχώς η οικογένεια του νεαρού στην Αυστραλία το έμαθε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Διότι κάποιοι και δημοσιογράφοι και άλλοι επόσταραν το όνομα του, τη φωτογραφία του, κάποιοι έγραψαν και πάνω στο Word του. Εννοείται βέβαια ότι η δημοσιογραφική διοντολογία,
ορίζει ότι δεν προβαίνει σε αποκαλύψει ονομάτων ή στοιχείων του νεκρού πριν ενημερωθεί η οικογένειά του, είναι κάτι που κάνουμε. Όλοι έχουμε τα ονόματα των νεκρών σε θανατηφόρα, δεν είναι καμιά δημοσιογραφική επιτυχία. Ούτε να τα έχει, ούτε να τα πει πρώτο. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι αρκετά ανεξέλεγκτη η κατάσταση στα social media και δεν είμαι σίγουρη και πώς μπορεί να συγκυριστεί. Είμαι σίγουρη ότι θα ξέρετε ανθρώπους οι οποίοι δεν διαβάζουν εφημερίδα. Απαξιούν τις ειδήσεις στην τηλεόραση λέγοντας ότι δεν μας ενδιαφέρει η πολιτική, ακούνε μόνο μουσική στο ραδιόφωνο, διαβάζουν μόνο αθλητικά ή μουσικά νέα στα sites, αλλά γνωρίζουν όλα τα κουτσομπολιά της πολιτικής, ξέρουν ποιος σκότωσε ποιον και γιατί, ποιος ραβέτευσε από πού που κρυβόταν και πώς βρέθηκε, και είναι σε θέση και μπορούν να κάνουν ανάλυση και σε βάθος του Κυπριακού και να προβαίνουν και σε εκτιμήσεις. Αυτές οι άλλες εποχές ονομάζονταν λαθραναγνώστες. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που έχουν ως μέσο για να ενημερώνονται αποκλειστικά τα social media. Γιατί χωρίς απαραίτητα να θέλουν να είναι ενήμεροι και δεν λένε ψέματα, ότι βαριούνται την πολιτική ή την επικαιρότητα, αυτό κάνουν τα social media. Εσύ χαζεύεις τις φωτογραφίες των φίλων σου, των γνωστών σου και έρχεται είδηση μπροστά σου. Σ' αρέσει, την ανοίγει. Δεν σ' αρέσει, προχωράς παρακάτω. Αυτούς λοιπόν προσπαθούμε να τους τσιμπήσουμε κι εμείς, και δεν είναι λίγοι. Και αποδεικνύεται αυτό το δεν είναι λίγοι, γιατί μόλις πρόσφατα στον πολίτη αποφασίσαμε να κάνουμε ένα πείραμα για να δούμε πόσο σημαντικά εργαλεία είναι το Facebook και το Twitter για την επισκεψιμότητα του site μας. Περισσότερο, κύριε Καρατζά, το πείραμα αφορούσε το Facebook, γιατί στο Twitter είχαμε μια αρκετά καλή παρουσία, νομίζω, ελπίζω να συμφωνείτε, πριν το πείραμα. Περνούσαμε λοιπόν όλες ανεξαιρέτως τις ειδήσεις μας στο site και πάνω στο Facebook του πολίτη. Παλιά πριν να κάνουμε αυτό το πείραμα, περνούσαν μόνο οι κύριες ειδήσεις και ενδεικτικά ένα πρόγραμμα διάλεγε ειδήσεις από κάθε section. Το πείραμα επέτυχε. Ανέβηκε κατακόρυφα η επισκεψιμότητα στο site. Βέβαια, είχε και έχει μεγάλο ενδιαφέρον και η ανάλυση για τις δημοφιλέστερες ειδήσεις της ημέρας μετά την κατακόρυφη αύξηση της αναγνωσιμότητας και της επισκεψιμότητας στο site. Αν και παραμένουν ψηλά στις προτιμήσεις τα πρωτογενή θέματα της εφημερίδας, που ιδίως όταν πρόκειται για έρευνες ή αποκαλύψεις σκανδάλων, φωτίστηκαν και τα επιμέρους light, όπως τα ονομάζουμε, θέματα τα οποία υπάρχουν και σε όλα τα sites. Βλέπεις λοιπόν πρώτο στη λίστα των δημοφιλέστερων. Το σκάνδαλο χάρη παραδείγματος του ΣΑΠΑ, λέμε. Δεύτερον, δημοφιλέστερο, την εξωτική ομορφιά τιμής κόσμος. Τρίτον, δημοφιλέστερο, βλέπεις την πασαρέλα των μη γυμνών κοριτσιών της Victoria's Secret. Και πάει λέγοντας. Και εδώ υπάρχει μια παγίδα που αν πέσεις σε αυτή, θα καταστήσεις το δημοσιογραφικό σου οργανισμό κίτρινο και χωρίς λόγο. Γιατί? Διότι ναι, μπορεί όντως αυτά να ενδιαφέρουν τους αναγνώστες των social media, τους χρήστες, οι οποίοι όμως κατά πάσα πιθανότητα είναι αναγνώστες της μίας και μοναδικής αυτής είδησης που έρχεται μπροστά τους. Αυτοί διαβάζουν, την κάνουν like, την κάνουν retweet, share κλπ, πάει και σε άλλους και σε άλλους και σε άλλους κλπ, οι οποίοι επίσης διαβάζουν μόνο αυτήν την είδηση και τίποτα άλλο. Μετά τον έχασες αυτόν τον αναγνώστη, σε αντίθεση με τον σταθερό αναγνώστη της ιστοσελίδας σου, ο οποίος σε επέλεξε για το συνολικό σου προϊόν, που έχει και το light στοιχείο, αλλά αναμένει από σένα να τον ενημερώσεις και για τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν και στην πολιτική, που αφορούν και στην έρευνα, που αφορούν και στη διεθνή επικαιρότητα και σε όλα. Και εκείνος ο αναγνώστης θα κάνει περιήγηση και σε όλα σου τα θέματα, δεν θα μείνει μόνο σε μια είδηση. Βέβαια, αυτή η μορφή ανάγνωσης, η δεύτερη, είναι σαφώς πιο περιζήτηση και από τα διαφημιστικά γραφεία, τα οποία παράλληλα όμως προσμετρούν και τη συνολική σου απήχηση. Και επειδή χωρίς διαφήμιση δεν ζει ούτε site ούτε άλλων μέσων ενημέρωσης, η προσπάθεια ουσιαστικά είναι με μέτρο ικανοποίηση και των δύο μορφών ανάγνωσης του site. Μυστικά. Υπάρχουν μυστικά στη διασπορά μιας είδησης. Στα social media υπάρχουν σαφώς και τα είπε καλύτερα από μένα ο Μάριος Καρατζάς, που εξάλλου να πω ότι και εγώ ό,τι γνωρίζω από αυτόν που έρχεται, εν πάση περιπτώσει. Οπότε. Εξελίχθηκα. Πάλε καλά. Οπότε, ναι, μυστικά υπάρχουν και το κύριο μυστικό νομίζω είναι ο πολύ καλός και περιεκτικός τίτλος, ουσιαστικά, και η μία διάφορη φωτογραφία. Αυτά τα τηρούμε ευλαβικά
και σαν πολίτης και στον προσωπικό λογαριασμό που, που έχω, γιατί και ο Μάριος μου το τάξει ότι retweet σε tweet χωρίς φωτογραφία δεν πρόκειται να μου κάνει. Σαφώς υπάρχουν και άλλα μυστικά βέβαια, όπως να κάνεις mention τα άτομα για, στα οποία αναφέρεσαι ή μπορεί να ενδιαφέρουν την είδηση στο community σου. Λοιπόν, που ξέρεις ότι αυτοί οι άνθρωποι θα διαβάσουν την είδηση είτε θα την προωθήσουν παρακάτω μέσω του retweet ή θα σε κάνουν mention κλπ. Και κάποια άλλα, αλλά μην σας τα πούμε κιόλα, σας τα είπε όλα πριν από λίγο ο κύριος Καρατζάς. Λοιπόν, πέρα από το σημαντικό εργαλείο των social media στη δουλειά μας ως δημοσιογράφοι, αλλά και στους δημοσιογραφικούς οργανισμούς που εργαζόμαστε, θα ήθελα να πω δύο λόγια και για την προσωπική χρήση που κάνω στο Twitter. Το Twitter είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να σε κάνει εξαιρετικά δημοφιλή, με χιλιάδες followers, αλλά ταυτόχρονα σου δίνει και τη δυνατότητα να παρακολουθείς όσα εσύ θέλεις μέσα από τις λίστες. Αναφέρθηκε σε αυτές ο κύριος Καρατζάς και είναι πολύ σημαντικές. Εγώ έχω τρεις. Στη μία έχω όλους τους δημοσιογράφους στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στο κατεχόμενα, στην Τουρκία, στο εξωτερικό παντού. Στην άλλη έχω όλους τους πολιτικούς και στην τρίτη έχω τους τουιτοφίλους μου. Λοιπόν, οι τουιτοφίλοι είναι... Συγγνώμη. Εν τους έχω τους οχτρούς σε λίστα. Εν εξελίχθηκα τόσο. Νομίζω ότι οι τουιτοφίλοι είναι οι πιο σημαντικοί από τις λίστες. Γιατί σε αυτήν μπαίνουν ουσιαστικά άνθρωποι οι οποίοι τους επιλέγεις όχι γιατί έχουν έναν τίτλο, έτσι, αλλά γιατί συμμερίζεσαι μαζί τους τις ίδιες ανησυχίες, τους ίδιους προβληματισμούς, έχουμε παρόμοιους στόχους κλπ. Κάποιοι από αυτούς είναι εδώ, αρκετοί από αυτούς είναι εδώ και κάποιους πρώτη φορά τους γνωρίζω από κοντά, για σου Βαλεντίνο, παρόλο που ξέρουμε ο ένας τον άλλο καιρό. Και αυτό το πράγμα δεν βγαίνει μέσα από το chat και αυτό είναι το ωραίο. Δεν κάνουμε chat στο Twitter. Βγαίνει μέσα από τα tweets, από τη φωτογραφία και αυτόν τον τίτλο. Αυτούς τους 140 χαρακτήρες τους οποίους χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε κάτι με το οποίο τελικά βρίσκουμε και συνοδοιπόρους και ανθρώπους που συμφωνούν μαζί μας και συμφωνούμε και εμείς μαζί τους. Ακόμα κάτι, τελικά ο Μάριος μου έλυσε μια αναπορία στο γιατί ενώ ο πολίτης κάνει ένα tweet και μπορεί να μην έχει ούτε ένα retweet, όταν το κάνει ο Διονύσης, για παράδειγμα Διονύση, ο οποίος είναι πολύ καλός twitteras ή εγώ, υπάρχει ένα απίστευτο reaction. Είναι η κοινότητα τελικά και το ότι πέραν δεν είσαι κάτι απρόσωπο. Λοιπόν, αυτά. Για μετά, μετά. Λοιπόν, παρατραβήξαμε λίγο τον χρόνο με κάποιες από τις ομιλίες, αλλά νομίζω ότι επέσχαμε έτσι ακριβώς μέσα, Διάννα. Μας ήρθε η κυρία Ακρίτα, καλώς ορίσατε στο σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Λευκοσία, στην Κύπρο, που είναι και πατρίδα σας. Θα μας κάνει, κυρία Ακρίτα, την καλέσαμε και είναι μεγάλη μας τιμή που βρίσκεται σήμερα μαζί μας, γιατί ξέρετε, έχει ανακηρυχθεί το άτομο με τη μεγαλύτερη επίδραση στα social media της Ελλάδας. Οπότε θα ακούσουμε όλα τα μυστικά από το στόμα μιας γκούρου των media. Λοιπόν, να πω λίγα πράγματα για την κυρία Ακρίτα, για να γνωρίζετε όλοι σας. Είναι Ελληνίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας, γεννήθηκε στην Αθήνα. Έχει όμως μπαμπά τον Λουκίν Ακρίτα, που είναι από την Κομόπολη της Μόρφου και της Σίλβας Ακρίτας φυσικά από τη Θεσσαλονίκη. Για όλους είναι νεαροί εδώ και δεν ξέρουν ποιος είναι ο Λουκίς Ακρίτας, ήταν ένας από τους μεγάλους άντρες που ανάδειξε αυτός ο τόπος. Ένας σπουδαίος λογοτέχνης, ένας δημοσιογράφος και πολιτικός που υπηρέτησε ως βουλευτής και ως υπουργός στην Ελλάδα. Εγώ τον θυμάμαι πάρα πολύ όταν ήμουν μικρή
στην τηλεόραση της Κύπρου επεζόταν ο Κάμπος, έναν έργο το οποίο μπορώ να πω μαζί με τους άθλιους του Βίκτορα Σουγκό διαμόρφωσε πάρα πολύ τη δική μου την άποψη για τη ζωή. Η μητέρα της, η Σίλβα Κρήτα, υπήρξε η πρώτη γυναίκα βουλευτής στην ιστορία του ΠΑΣΟΚ, μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οπότε έρχεται από πολιτικούς γονείς, πολιτικό πρόσωπο. Ως δημοσιογράφος συνεργάστηκε φυσικά, είναι γνωστό, με τον Ταχυδρόμο, τις εφημερίδες Το Βήμα, Το Έθνος, Το Έθνος της Κυριακής, Ειδήσεις, Τα Νέα, συνεχίζει μέχρι σήμερα. Συνεργάστηκε με ραδιοφωνικούς σταθμούς, πολλούς, Έρα 1, Αθήνα, 984, Flash, Αντένα. Έγινε πολύ γνωστή φυσικά σε όλους ως χρονογράφος των περιοδικών Ταχυδρόμος και εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα νέα του Σαββατοκυριακού φιλοξενούν το άρθρο της. Εμείς την εγνωρίσαμε από πολλούς τομείς, από τα βιβλία της, από τα σενάρια της σε πάρα πολλές τηλεοπτικές σειρές, από παιχνίδια που ήταν η αυστηρή κυρία του αδύνατου κρίκου, με μεγάλη επιτυχία, μπορώ να πω καλύτερη και από την original, την Αγγλίδα. Ναι, ναι, ναι. Έχει γράψει θεατρικά έργα, σενάρια για τηλεοπτικές βιβλίες, όπως είπα, σειρές και βιβλία. Έχει επίσης μεταφράσει και διασκευάσει από τα αγγλικά και τα γαλλικά πολλά θεατρικά έργα, πρόζες, musical. Με συγχωρείτε, αλλά θα πρέπει να πω λίγα από τα πράγματα. Τα και τα δικά της κείμενα φυσικά έχουν μεταφραστεί σε πολλές χώρες και έχουν γίνει και πολλές διατριβές πάνω στο ύφος που γράφει η κυρία Ακρίτα. Έχει διακριθεί με πάρα πολλά βραβεία, δεν θα τα πω γιατί μου λέει φτάνει, δεν θα τα πω όλα αυτά. Θα πω απλώς ότι μας έκανε την τιμή να είναι σήμερα μαζί μας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Την ευχαριστούμε ιδιαίτερα και της δίνουμε το βήμα για να την ακούσουμε όλοι. Για τον πολύ ωραίο πρόλογο. Αν έχει ζήσει κανείς πολλά χρόνια σε αυτόν τον πλανήτη Γη, αρχίζει το βιογραφικό και μεγαλώνει. Αλλά δεν είμαι οπαδός του ageism, γιατί πιστεύω ότι για να φτάσει κανείς να έχει μια διαδρομή και μια ηλικία, σημαίνει ότι είναι γερός, ότι είμαστε καλά και ότι έχουμε ανθρώπους γύρω μας που μας αγαπούν. Ναι, ήταν λίγο αστεία υπόθεση όλη αυτή με το πιο επιδραστικό πρόσωπο. Το αστείο δεν ήταν ότι βγήκα εγώ, το πολύ αστείο ήταν ότι δεύτερο βγήκε ο Αλέξης Τσίπρας. και αυτό ήταν πραγματικά πάρα πολύ διασκεδαστικό. Είναι λοιπόν διπλή χαρά και τιμή για ένα μέσο που πραγματικά το αγαπώ πολύ και το δουλεύω εντός εισαγωγικών και ως Έλενα, όχι μόνο ως επαγγελματίας, να έχουμε την ευκαιρία εδώ να αλληλεπιδράσουμε και από κοντά. Το θέμα που θα ήθελα να εστιάσουμε λίγο σήμερα είναι γιατί η ψηφιακή επικοινωνία θεωρείται πολύ πιο εύκολη από την επικοινωνία face to face. Δηλαδή, γιατί όταν φτάνουμε στο σπίτι μας, μετά από μία κουραστική μέρα μπροστά σε ένα κομπιούτερ, για να ξεκουραστούμε ανοίγουμε ένα κομπιούτερ. Νομίζω ότι όλοι αυτό κάνουμε. Για να αποδράσουμε δηλαδή από την ψηφιακή τεχνολογία της εργασίας, κρυβόμαστε με την καλή έννοια μέσα στην ψηφιακή τεχνολογία του σπιτιού μας και των φίλων μας. Μου έχει τύχει και ίσως έχει τύχει και σε εσάς να ακούω εντός εισαγωγικών στο Facebook ζευγάρι το οποίο συνομιλεί μεταξύ του μέσω των προφίλ. Πραγματικά. Και του λέει αυτή, Γιώργο, έλα ρε παιδί μου, κρυώνει το φαΐ. Και απαντάει ο άλλος, γιατί ήμουν περίεργη. Λέω, δεν είναι δυνατόν, δεν το ζω αυτό εγώ. Ναι, ναι, τώρα έφτασε, εντάξει μωρέ, κάνω ένα like. Και λέω, πώς είναι δυνατόν, γιατί δεν του βάζει μια φωνή, αφού ήταν δίπλα από την κουζίνα. Λοιπόν, από εκεί να καταλάβετε ότι αυτό είναι ένα σχήμα οξύμορο, έτσι, για να δραπετεύσουμε από την τεχνολογία, εντρυφούμε στην τεχνολογία. Όπως όλοι ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλές πλατφόρμες και εργαλεία δουλειάς, τα οποία
έχουν ασχοληθεί με ευρύθεια και σοβαρότητα με τις ψυχικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αλληλεπίδρασης. Για παράδειγμα, κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον, έχουν γίνει πολλές μελέτες για τις online αγορές και για τις αγορές που κάνουμε face to face. Παλιά, οι πιο παλιές γενιές, νομίζω οι μαμάδες μας και οι γιαγιάδες μας κάνανε και πολύ καλά παζάρια, έτσι δεν είναι? Δώστε μου τόσο, κάνε και τα λοιπά. Έχουν γίνει λοιπόν πάρα πολλές μετρήσεις, ψυχομετρήσεις θα έλεγα, που προκύπτει ότι ο καθένας από εμάς αντιδράει πολύ πιο έντονα στην διαζώσης αλλαγή παρά σε αυτήν που γίνεται μέσα από το ίντερνετ. Ο απρόσωπος λοιπόν υπολογιστής σε αυτή την περίπτωση μας φαίνεται πιο αξιόπιστος και πιο έντιμος. Γιατί. Το μεγάλο ερώτημα εδώ είναι γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Νομίζω ότι όταν αλληλεπιδρούμε ενώπιο με ένα άλλο άτομο, κάνουμε αυτόματα διάφορες αναγωγές. Αυτές τις αναγωγές δεν τις συνειδητοποιούμε, δεν γίνονται συνειδητά. Γίνονται σε ένα συνείδητο επίπεδο. Άρα, στις αντιδράσεις του συνομιλητή μας, πρέπει να συνυπολογίσουμε διάφορες και πολύ αντιφατικές ενίοτε παραμέτρους. Δηλαδή, μιλάω εγώ με το φίλο μου απέναντι με το... Βλέπω το πρόσωπό του. Βλέπω το βλέμμα του, βλέπω τη στάση του σώματος, βλέπω αν είναι γυρμένος μπρος ή αν είναι γυρμένος πίσω. Εάν μου μιλήσει, είναι διαφορετική η ίδια φράση, το «γεια σου, τι κάνεις», είναι πολύ διαφορετικό όταν είναι γραπτό και πολύ διαφορετικό όταν είναι προσωπικό και προφορικό. Το «γεια σου, τι κάνεις» που σκύβεις μπροστά, που μπορεί να χαμογελάς, που μπορεί να απλώνεις και να αγγίζεις το χέρι του άλλου, μπορεί να είναι πιο ζεστό. Το άλλο, με τη στάση του σώματος πίσω, είναι ένα διαφορετικό. Άρα ένα απλό «γεια σου» στον προφορικό λόγο έχει 20-30 διαφορετικές αξιολογήσεις, ενώ στο γραπτό λόγο, στα social media, είναι απλά «γεια σου». Όποιος κατάλαβε, ό,τι κατάλαβε. Η επικοινωνία λοιπόν αυτή είναι μια πάρα πολύ σύνθετη ανάλυση και προϋποθέτει η διαζώσης επικοινωνία μεγαλύτερη συναισθηματική εμπλοκή. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι αυτό είναι. Πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή από ό,τι δίνουμε στο κομπιούτερ. Δηλαδή, δεν είμαστε εμείς τώρα έτσι όπως είμαστε, δεν είμαστε ούτε σε θέση, ούτε μεταξύ μας έχουμε και τη διάθεση να ελέγξουμε τα εκφραστικά μας μέσα. Δηλαδή, έχουμε το θυμό, την οργή, τη χαρά, τη λύπη, την επιθετικότητα, το γέλιο, το χαμόγελο, είμαστε ερωτευμένοι, είμαστε ξενερωμένοι, είμαστε εκνευρισμένοι. Όλα αυτά είναι ένα. Εγώ το αποκαλώ ένα ψυχικό ραντάρ, το οποίο δεν είναι απαραίτητο καλά και σώνει να αποτυπωθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γι' αυτό καμιά φορά και την επιλέγουμε, γιατί είναι πιο ασφαλής και γιατί προδίδουμε εντός εισαγωγικών πολύ λιγότερα πράγματα από τον εαυτό μας. Επιπλέον, η διαζώσιμη επικοινωνία προϋποθέτει προσπάθεια και αγώνα, όπως όλες οι ανθρώπινες σχέσεις. Τους φίλους μας τους χτίζουμε μέσα από αγώνα, μια ερωτική σχέση, το σύντροφό μας, με το παιδί μας, θέλει δουλειά. Αυτό δεν ισχύει στο Facebook, αυτό δεν ισχύει στο Twitter. Το πολύ είναι να κάνεις ένα blog και τελείωσε η ιστορία. Είναι λοιπόν πιο απλά. Και κάτι ακόμα, ο υπολογιστής μας ζητάει λιγότερα πράγματα, αλλά και εμείς είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε από την ψυχή μας λιγότερα πράγματα. Γιατί είμαστε πάρα πολύ αγχωμένοι, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, είμαστε πεσμένοι, είμαστε και πεσμένοι και πιεσμένοι. Όλα αυτά λοιπόν είναι το μίνιμουμ των δυνατοτήτων μας και των ψυχικών αντοχών, είναι αυτά που μας ζητάνε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και γι' αυτό σήμερα επέλεξα αυτή την παράμετρο να συζητήσουμε, της ψυχικής επίπτωσης που έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε εμάς. Οι επιστήμονες βέβαια υποστηρίζουν ότι με αύξουσα προόδο όσο περνάνε τα χρόνια, η αλληλεπίδραση πια η ανθρώπινη θα έχει πολύ περισσότερο τον χαρακτήρα της γραπτής επικοινωνίας παρά της προφορικής. Αυτό από τη μία μεριά, όπως είπαμε, απλουστεύει τα πράγματα, από την άλλη μεριά ίσως να τα υπεραπλουστεύει και να οδηγεί και σε λανθασμένα συμπεράσματα. Όταν μιλάμε και είμαστε δίπλα-δίπλα, δεν λαμβάνουμε υπόψη μας μόνο τα πράγματα που λέμε, αλλά κυρίως τα πράγματα που δεν λέμε.
Ξέρουμε πολύ συχνά ότι η σιωπή ενίοτε είναι πιο φλίαρη από τον λόγο. Και αυτό ισχύει εδώ. Το ακριβώς αντίθετο, αν παρατηρήσετε, συμβαίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τα πληκτράκια. Δηλαδή, με ένα εμότικον, με μία φατσούλα. Η φατσούλα γελάει, η φατσούλα είναι λυπημένη, η καρδούλα είναι έτσι, το άλλο είναι ένα χαμογελάκι. Κάποιος πέθανε, γράφουμε ένα RIP, ένα rest in peace. Είμαστε, θα έλεγα, πολιτικώς ορθοί, politically correct, και πάμε παραπάνω τη ζωή μας με ένα απλό πληκτράκι. Μία καρδούλα ή μία θλιμμένη, που ούτε καρδούλα νιώθουμε, ούτε θλίψη μεγάλη. Είναι λοιπόν αυτό το minimum που εγώ το αποκαλώ, αυτά όλα τα πληκτρά, τα αποκαλώ συντομογραφίες ψυχής και συντομογραφίες αισθήματος. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι και αυτό εκπροσωπούν. Και υπάρχει και κάτι άλλο, μια άλλη παράμετρο, στην οποία πολύ γρήγορα θα αναφέρω. Όταν ξεκίνησε ο γιος μου στα 12 να παίζει, όπως και άλλα παιδιά, τα πολεμικά παιχνίδια και συγκεκριμένα το World of Warcraft, που ίσως κάποιοι από εσάς βλέπω ότι πολλά κεφάλια κουνιούνται, άρχισα να ψάχνω και θα μιλήσουμε λίγο αργότερα γι' αυτό, για να δω εάν αυτό επιδρά στο χαρακτήρα του, αν του φέρνει εκνευρισμό, ένταση ή οτιδήποτε άλλο. Είδα ότι ήταν ελεγχόμενο, ήμουνα κι εγώ από πάνω σαν τον πολύ διακριτικό Κέρβερο, όσο μπορούσα, κάνοντας τη δίθεν αδιάφορη, όπως κάνουμε όλοι οι γονείς νομίζω. Αλλά προσπαθούσα να καταλάβω τι είναι αυτό που μας κάνει να νιώθουμε τέτοια ένταση και τέτοιο δέος σε ένα πολεμικό παιχνίδι. Και σκέφτηκα μια αναγωγή με τα αστυνομικά μυθιστορήματα που λέγαμε, Αλεξάνδρα. Είναι ο κίνδυνος, ο θάνατος και τα ακραία συναισθήματα, αλλά μέσα από την ασφάλεια του σπιτιού μας και του δικού μας χώρου. Άρα θεωρούμε ότι μπορούμε να τα ελέγξουμε. Θα ήθελα να σταθούμε πολύ γρήγορα στον τομέα του περίφημου chat, με το οποίο η ομάδα των ψυχιάτρων που ασχολούνται κυρίως με την συμπεριφορική σχολή, το γνωστό behaviorism, που έχει να κάνει δηλαδή με την συμπεριφορά, έχουν καταλήξει ότι είναι μια συγχρονισμένη μορφή επικοινωνίας. Δηλαδή, ενώ όταν στη ζωή ο ένας μιλάει, ο άλλος σωπαίνει, υπάρχουν παύσεις. Γιατί? Μπορεί να σκέφτομαι, μπορεί να σε κοιτάω, μπορεί να θέλω να σε ψυχολογήσω, μπορεί να σε διακόπτω την ώρα που μιλάς. Την ώρα που μιλάς μπαίνω κι εγώ, σφήνα. Όταν είμαστε στο chat, δεν βλέπουμε τον άλλον. Γι' αυτό και η κλασική ατάκα στην αυτή την επικοινωνία είναι το «Είσαι ακόμα εδώ». Τι σημαίνει αυτό το «Είσαι ακόμα εδώ»? Που όλοι το έχουμε πει και όλοι το έχουμε εισπράξει. Τι μπορεί να σημαίνει? Ότι ο άλλος έχει θυμώσει. Ότι ο άλλος έχει εκνευριστεί. Ότι ο άλλος, με συγχωρείτε, θέλει να πάει στην τουαλέτα. Ότι ο άλλος εκείνη την ώρα έχει μπει σε ένα άλλο και βλέπουν οι γυναίκες κάτι πολύ ωραίες τσάντες, ας πούμε. Ότι ο άλλος περνάει level στο Candy Crush. Ότι οποιοδήποτε κάνει οτιδήποτε. Εμείς όμως δεν το βλέπουμε. Άρα τι ρωτάμε? Είσαι ακόμα εδώ? Γιατί? Τι σημαίνει αυτό με μια λέξη? Ότι ο άλλος είναι στη ζωή μας παρόν απόν. Και αυτό είναι η διαδικτυακή επικοινωνία. Αν επικεντρώσουμε λίγο στο Facebook και στο Twitter, θα δούμε ότι έχει μετατραπεί κατά κάποιο τρόπο, και αυτό δεν θα το έλεγα και θετικό, μία ολόκληρη γενιά χρηστών σε ανθρώπους που κατά κάποιο τρόπο έχουν μία αιμονή με τον ίδιο τον εαυτό τους. Μία σχεδόν παιδιάστικη επιθυμία να αναζητούν κάποιο είδους επιβράβευση, σχεδόν θα έλεγα, σε ό,τι κάνουν. Είναι ακριβώς η ίδια συμπεριφορά που βλέπουμε και στα μικρά παιδιά. Η Susan Greenfield, που είναι μια πάρα πολύ σπουδαία νευροεπιστήμονας και διευθύντρια του Βασιλικού Ινστιτούτου της Μεγάλης Βρετανίας, υποστηρίζει, έχει κάνει μελέτες και λέει ότι η ενασχόληση με τις υπηρεσίες γενικά κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να προκαλέσει στους ανθρώπους κρίσης ταυτότητας. Λέει λοιπόν ότι τα εκατομμύρια χρήστες προσπαθεί να καταλάβει γιατί θεωρούν σημαντικό να αποστάρουν πράγματα που είναι τόσο πολύ κοινότυπα. Δηλαδή, τώρα τρώω μία ομελέτα, το ποστάρεις. Τώρα, κοιτάξτε πώς έγινε το βάζο μου, το ποστάρεις. Τώρα που θα πλησιάσουν τα Χριστούγεννα, ξέρετε ότι οι αρχικές σας σελίδες θα γεμίσουν δέντρακια, δέντρακια, βασίλειδες και από κάτω, αχ, τι ωραία, αχ, το ένα, το άλλο. Τι είναι αυτό λοιπόν? Λέει η Dr. Greenfield ότι αυτό είναι μία ναρκισσιστική
όλων μας κρίση ταυτότητας, η οποία ανάγεται στην ουσία στα παιδικά μας χρόνια. Τι είναι αυτό το δεντράκι που ποστάρουμε, τι είναι η ομελέτα ή το πολύ ωραίο παστίτσιο που κάνουμε. Μαμά, μαμά, κοίτα τι έκανα. Μαμά, μαμά, εγώ είμαι καλύτερη από τα άλλα παιδάκια. Μαμά, μαμά, εγώ πηδάω πιο ψηλά αυτό το εμπόδιο. Αυτό ακριβώς λοιπόν, λέει η Dr. Greenfield, την οποία προσωπικά εκτιμώ βαθύτατα, πιστεύει ότι είναι η ουσία. Έχει γίνει μια άλλη πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μέτρηση, την οποία θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, και δεν την έχει κάνει ειδική επιστήμονα, αλλά μια πάρα πολύ αξιόπιστη εφημερίδα, η New York Post, με ένα τεράστιο δείγμα ανθρώπων, που βγάζει το συμπέρασμα ότι ο εθισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook, Twitter και το Instagram, είναι ανάλογος με τον εθισμό που έχουν οι χρήστες των ναρκωτικών ουσιών. Ναρκωτικά δεν έχω πάρει, αλλά επειδή έχω υπάρξει καπνίστρια, είναι κάτι παλιά που πραγματικά μπορώ να το καταλάβω. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί, όταν τους το πάρεις, έχουν, λέει, ακριβώς, ιατρικά όμως μιλάμε, τα ίδια συμπτώματα στέρησης που έχει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ναρκωμανής, τοξικομανής κτλ. Και λέει κάπου ότι η αντίδραση αυτών των ατόμων είναι όπως η εξάρτηση όταν αρνείται να πάρει το φάρμακο και όταν αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αυτή ήταν, αν θέλετε να την αναζητήσετε, την έχει κάνει μια πολύ μεγάλη εταιρεία, η Interspirience, που προχώρησε και σε ένα άλλο ερώτημα. Τι αισθάνεστε όταν ο υπολογιστής σας είναι κλειστός? Και όταν λέμε υπολογιστής, καταλαβαίνετε ότι εννοούμε το κινητό, το iPad, την ταμπλέτα, το οτιδήποτε. Πάνω από τους μισούς, συγκεκριμένα το 53% των χρηστών, είπαν ότι, ξέρετε τι βιώνουνε όταν είναι κλειστό? Μια πολύ μεγάλη αίσθηση αναστάτωσης. Μια ταραχή, μια ταχυκαρδία, αρχίζουν μερικοί και υδρώνουν. Κάποιοι λιγότερο είπαν ότι νιώθουν απλά μια μοναξιά όταν δεν είναι online. Αυτό είναι της τάξης του 40%. Αλλά οι περισσότεροι πραγματικά δεν μπορούν να υπάρξουν στο δωμάτιο με κλειστό τον υπολογιστή. Η παρέτηση λοιπόν, η παρέτηση από την τεχνολογία, λένε ότι είναι τόσο δύσκολη, όσο και να φαίνεται απίστευτο, όσο η διακοπή του ναρκωτικού, του αλκοόλ ή και του καπνίσματος. Εντάχει, γιατί δεν θέλω πραγματικά να σας κουράσω, έχετε ακούσει, είμαι βέβαια, πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα από αυτά, ήθελα να σας πω κάποια συμπεράσματα σαν τίτλους που έχει κάνει ο Λάρι Ρόζαν, τον ξέρουμε, είναι ο καθηγητής ψυχολογίας της Καλιφόρνια, που έχει ασχοληθεί ακριβώς ιδιαίτερα με το Facebook και στις ψυχικές διαταραχές των εφήβων. Επειδή πολλοί από εμάς είμαστε γονείς, εγώ είχα πραγματικά ασχοληθεί και είχα εντυφίσει σε αυτό, ψάχνοντας και για το δικό μου το παιδί. Το πρώτο είναι αυτό που είπαμε πριν. Γινόμαστε όλοι νάρκισοι. Σκεφτείτε πόσο γίνονται τα παιδιά. Υπάρχουν παιδιά, μας λέει, που τους ενδιαφέρει πολύ περισσότερο να μετρήσουν πόσα like μπορεί να πάρουν σε ένα post από το βαθμό που θα πάρουν στο σχολείο. Μπορεί να τους ενδιαφέρει πολύ περισσότερο το τι θα πει ένας άγνωστος σε αυτούς χρήστης Facebook friend εντός εισαγωγικών, από ό,τι θα τους πει η δασκάλα ή η καθηγήτρια. Υπάρχουν παιδιά που κάθε τέταρτο της ώρας πρέπει με κάποιο κρυφό τρόπο, αν μπορούνε, να τσεκάρουν το προφίλ τους. Κάθε 15 λεπτά. Έχουν μετρήσει δε ότι αυτές οι περιπτώσεις εφήβων συνήθως είναι οι πιο αδύναμοι φυσικά σε μαθησιακό επίπεδο, δυστυχώς. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που, σαν συμβουλή και σαν μαμά, το λέω ότι καλό είναι να το προσέξουμε στα παιδιά μας. Να πούμε ότι επίσης πρέπει να δούμε αν υπάρχει αντικοινωνική συμπεριφορά. Δεν θέλω να δω το φίλο μου, δεν θέλω να δω την παρέα μου. Άσε μαμά, εγώ θα κάτσω εδώ με τον υπολογιστή. Πρέπει πραγματικά να ανησυχήσουμε. Μην πούμε, αχ, ωραία, γιατί είμαι και εγώ κουρασμένη τώρα. Ωραία, κάτσουμε λίγο ήσυχα, μην τον κυνηγάω και από πίσω. Μην το κάνετε. Είναι ένα πολύ ανησυχητικό βήμα. Το επόμενο βήμα είναι να γίνει πάρα πολύ επιθετικός, τα ταξικά που λέγαμε, και επίσης πολύ συχνά είναι «δεν θέλω να πάω σχολείο» και σωματοποιούμε τα συμπτώματα, δηλαδή έχουμε στομαχόπονο, έχουμε ημικρανίες, έχουμε τάσεις, περιέργειες, τέλος πάντων, όλα αυτά τα πράγματα σωματοποιούνται και βεβαίως και πολύ βαριά κατάθλιψη. Άρα αναζητούμε περισσότερο την επιβεβαίωση και την αποδοκιμασία από αγνώστους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρά από τους φίλους, τους γονείς, το σχολείο, το περιβάλλον και την πραγματική μας γειτονιά. Τελειώνω.
με ένα περιστατικό, γιατί ήθελα να πω ένα αρνητικό και ένα θετικό. Έχω διαβάσει για μια περίπτωση μιας μητέρας της Sharon Selain, που η κόρη της σπούδαζε στο εξωτερικό πολλά χρόνια και ήταν σε μια άλλη πόλη και επικοινωνούσαν κάθε μέρα. Ήταν μια μητέρα που κάθε μέρα επικοινωνούσε με το παιδί. Η Sharon, η μικρή, απαντούσε συνήθως με emoticon. Και τα emoticon ήταν όλα χαρούμενα και γελαστά. Και το παιδί έκανε απόπειρα αυτοκτονίας. Μπορώ να σας δώσω τα στοιχεία και να το ψάξετε. Και η μητέρα φυσικά δεν μπορούσε από τα δείγματα με τα μικρά emoticon και ήταν «Είσαι καλά, Sharon? Everything is okay. Τα-τα, καρδούλα, 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 καρδούλα». Είχε και 3 χρόνια που σπούδαζε και έγινε αυτό. Απ' την άλλη πλευρά όμως, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολύ καλά πράγματα. Υπάρχουν αξιολογότατες πρωτοβουλίες, ακόμα και ομάδες που μαζεύουν υπογραφές για θέματα που αφορούν την κακοποίηση, το περιβάλλον, τα ζώα, τα παιδιά, τους ανθρώπους. Σε εμάς στην Αθήνα, οι αγανακτισμένοι στο Σύνταγμα ξεκίνησαν από μία ομάδα του Facebook. Και εκεί τελειώσανε βέβαια, αλλά αυτό είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία. Και επίσης πάρα πολύ συχνά, και εγώ χαίρομαι, ανοίγει η ψυχή μου όταν βλέπω ένα silver alert ή ένα amber alert, δηλαδή κάποιο παιδάκι, κάποιους σε μεγάλη ηλικία που είναι χαμένοι. Και ξαφνικά βλέπεις μετά από λίγο και λέει, όχι παιδιά, βρήκαμε, ή το αίμα που θέλαμε για το θείο, ξέρω εγώ, το μαζέψαμε. Άρα, και θα μου πεις τώρα, κάνεις το μάγκα γιατί είσαι σε αυτή την ηλικία. Ναι, γι' αυτό λέω θέλει προσοχή στα παιδιά. Νομίζω ότι το θέμα είναι, δεν είναι κακά τα social media, φτάνει να ξέρουμε πώς να τα χρησιμοποιήσουμε και να τα κάνουμε φίλους και συμμάχους. Κλείνοντας, ήθελα να πω ότι αν υπάρχει κάτι που εγώ, σαν Έλενα, αγαπώ πάρα πολύ, είναι ότι στο Facebook και στο Twitter και στο Instagram, ο κόσμος λίγο πολύ, όχι 100%, είναι ένας κόσμος αταξικός, που δεν είναι το ίδιο στη γειτονιά μας. Δηλαδή, το πλούτος, το φύλο, η ηλικία, είσαι μαύρος, είσαι κίτρινος, είσαι γκέι, είσαι straight, είσαι παχύσαρκος, δεν σε κρίνει κανένας από αυτά τα χαρακτηριστικά. Στο κάτω-κάτω, εάν δεν θέλεις να δείξεις το πρόσωπό σου, μπορείς να δείξεις, να είσαι ανώνυμος ή να βάλεις, ξέρω εγώ, ένα πολύ ωραίο λουλούδι. Αυτό λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο, εξομοιώνει όλους τους χρήστες. Εάν και σε αυτό γίνει, κλείνοντας, σωστή και σοφή χρήση, θα μπορούσε με όλα τα στραβά να οδηγήσει σε μία κοινωνία όπου, ναι μεν τα, για να παραφράσουμε τον αγαπημένο μου ποιητή, τον Αρθούρ Μποντλέρ, τα άνθη του κακού φύονται, αλλά υπάρχουν και άνθη που πραγματικά αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε μαζί τους. Ήθελα να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Ελπίζω να μην σας κούρασα πάρα πολύ. Αγχώνομαι πάντα φρικτά ότι ο άλλος θα λέει Παναγία μου, πω πω και θα κοιτάει τις σελίδες. Ήταν πολύ μεγάλη η γραμματοσειρά για να μπορώ να τη βλέπω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι θέλετε. Δεν ξέρω, εγώ θα προτιμούσα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα πάρουμε ερωτήσεις. Παρακαλώ, ερωτήσεις. 3-3 για να μπορέσει η Αγγλίδα να μας απαντήσει, να μας δώσει και αν έχετε ερωτήσει, αν δεν έχετε, δεν. Αλλά αν έχετε, πραγματικά είναι ένα. Φαντάζομαι ότι για να είμαστε όλοι εδώ, μοιραζόμαστε. Καλησπέρα, ξαδέρφη. Μοιραζόμαστε την αγάπη μας για το διαδίκτυο, έτσι δεν είναι? Και με όλες τις ενστάσεις, βέβαια, που μπορεί να έχουμε. Οπότε είμαι εδώ στη διάθεσή σας. Παρακαλώ. Το μικρόφωνο, το όνομα σας, παρακαλώ. Νίκος Αγαφίδιας, πολιτικός επιστήμονας. Νιώθω ότι αυτόν... Θέλετε να κάνουμε στον Ενικό την επικοινωνία μας? Δεν υπάρχει κανένα... Γιατί μου βγήκε ένα Νίκο τώρα και λέω να ρωτήσω. Γίνεται, βεβαίως. Okay. Νιώθω ότι αυτό που βγήκε από την παρουσίαση σου ήταν δύο διαφορετικοί κόσμοι. Mm-hmm. Ο κόσμος που προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλείο για να δουλέψει, για να συνεργαστεί, για να επικοινωνήσει, και ο κόσμος που προσπαθεί απεγνωσμένα να καλύψει τον εχκρόν του χρόνου. Και το φιλοσοφικό ερώτημα, μια και είμαι πολιτικός επιστήμονας, πώς μπορούμε εμείς που τα θεωρούμε κάτι το χρήσιμο, κάτι το επικοινωνιακό, κάτι το πολύτιμο, γιατί εγώ τα τελευταία 7-8 χρόνια που χρησιμοποιώ τα μέσα, έχω επικοινωνήσει με πολλοί κόσμο,
με βοήθησαν τόσο στο μεταπτυχιακό μου, στο να επικοινωνήσω με τους συμφοιτητές μου, να αποσταλούμε σε ιδιωτικά δίκτυα τις εργασίες μας, να επικοινωνήσω μετά μαζί τους όταν είχα να ερευνήσω το κατά πόσον το δικό μου κράτος είναι πιο διεφθαρμένο ή λιγότερο διεφθαρμένο από το δικό τους και να έχουμε κάποια έρευνα, έστω και σαν εσωτερική πληροφόρηση, την οποία φυσικά δεν μπορούμε να κοινοποιήσουμε παρακάτω, αλλά για μας ήταν ένα πολύ χρήσιμο αποτέλεσμα, και πώς εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που είναι παραγωγικά κενοί. Πώς μπορούμε δηλαδή να βοηθήσουμε εμείς στο να γίνουν αυτοί οι άνθρωποι λίγο πιο χρήσιμοι ο ένας για τον άλλον και για το δικό τους εαυτόν. Καταρχάς, πραγματικά είναι κέριο αυτό που ρωτάς. Νομίζω ότι αν ειδικά το Facebook είχε κάποια δυνατότητα, κάποιο κουμπάκι που να μην φαίνεται ότι είσαι μέσα, θα ήταν το πρώτο που πάρα πολύ θα ενεργοποιούσαν. Είναι τραγικά το πόσες ώρες περνάνε άνθρωποι. Υπάρχουν χρήστες που βλέπεις, ήταν εδώ λέει πριν ένα λεπτό, είναι τώρα ενεργός. Και όντως είναι ακριβώς όπως το λέει ο Νίκος, είναι συνέχεια μέσα. Απ' την άλλη, αυτή την παράμετρο που είπες και την παρέλειψα εγώ. Επειδή εσύ είσαι καθηγητής, εγώ είμαι φοιτήτρια στην ηλικία μου. Σπουδάζω σε Αγγλικό Πανεπιστήμιο Κοινωνιολογία και Εγκληματολογία με σπουδές ψυχολογία, σε μια περίεργη εξειδίκευση. Και έχουμε ένα Facebook group, όπου εκεί πέρα ανταλλάσσουμε, κάνουμε ακριβώς αυτό που περιέγραψε ο Νίκος. Και το οποίο, πιστέψτε με, χωρίς αυτό δεν θα μπορούσα να προχωρήσω στις σπουδές μου, γιατί ανταλλάσσουμε συνέχεια απόψεις και όχι μόνο, φαντάζομαι ότι θα το επιβεβαιώσεις, και αγωνίες και ανασφάλειες. Και αν κάνω σωστά τη δουλειά μου και ο ένας δίνει κουράγιο στον άλλον. Αν λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο δεν είναι άοκνοι, είναι μοναχικοί περισσότερο, μπορούν σιγά σιγά, εκτός από τα καρδούλες της αγάπης ή τον Αντώνη Ρέμο, να αρχίσουν να μπαίνουν σε κάποιες ομάδες, που υπάρχουν ομάδες διαλόγου, αυτό θα μπορούσε να τους βοηθήσει. Επιτρέψτε μου να πω κάτι που δεν είπα στην εισήγησή μου. Εγώ ξεκίνησα ένα πείραμα πριν από χρόνια. Έκανα μια διαδικτυακή ομάδα με την ελπίδα ή την προσδοκία αυτοί οι άνθρωποι σιγά σιγά να αρχίσουν να γνωρίζονται έξω διαδικτυακά. Αυτό έγινε πριν από αρκετά χρόνια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι μια μεγάλη ομάδα πολύ ενεργών πολιτών που είναι φίλοι. Μιλάμε για πολλά άτομα, τους έχουμε δει και δικοί μου φίλοι, δηλαδή και εγώ κάνω παρέα, αλλά είναι άτομα τα οποία είναι ακτιβιστές, έχουν κοινά ενδιαφέροντα, και αυτό λοιπόν ο ένας γεμίζει τη ζωή του άλλου και δημιουργούνται οι παρέες των Ελλήνων, οι κοινότητες στο ροκ του μέλλοντός μας, που έλεγε και ο Διονύσης Σαββόπουλος κατά κάποιο τρόπο. Από αυτή την άποψη λοιπόν θα συμφωνήσω 100% με την τοποθέτησή σου. Συγγνώμη που ήταν μακροσκελής η απάντηση, αλλά ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εισήγηση. Ναι. Ποιος έχει ζητήσει από... Λοιπόν, η κυρία Πετρή. Κυρία Κρήτα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είμαι η Θεκλέ Πετρίδου, είμαστε φίλοι στο Facebook. Αλλά ναι, το ξέρω, Θεκλά. Σε ξέρω, μάλλον. Ναι. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Όσες έτσι. Γιατί φύγατε από το Twitter, η ερώτηση και μια τοποθέτηση. Συμφωνώ μαζί σας ότι μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που όταν αν τα δαιμονοποιούμε, θα τα φοβηθούμε και θα μακρυθούμε ή θα απομακρύνουμε και τα παιδιά από αυτά, μέσα από αυτά μπορούμε να γνωρίσουμε αξιόλογους ανθρώπους με τους οποίους να συνδεθούμε και να δημιουργήσουμε πραγματικές φιλίες. Στο δεύτερο σκέλος σου απάντησα, ναι, νομίζω. Όπως έχω μια τώρα πολύ καλή φίλη, η οποία είναι πρώτη από τους Ελληνοκύπριους στο Facebook, με 192.000 ακόλουθους και κάτω από 1.000 που ακολουθεί η ίδια, που προηγουμένως σε έναν πίνακα που μας έδειξα με τα στατιστικά, δεν ήταν το όνομα της μέσα, στα στατιστικά αυτά, με την οποία είμαστε πολύ καλές φίλες. Θέλω να ρωτήσω γιατί φύγατε από το Twitter. Αυτή είναι η ερώτηση. Καλά, βέβαια η ερώτηση είναι λίγο προσωπική, δεν ξέρω κατά πόσον αφορά σε όλους. Αν θέλετε να την απαντήσετε. Με δύο λόγια θα απαντήσω. Καταρχάς, στο Twitter το πνεύμα, το χιούμορ, η τρέλα, η ροκιά, το αναρχικό του Twitter πάντα με εγωιτεύει. Και τώρα που έφυγα, υπάρχουν πολλοί φίλοι που κάνουμε παρέα και στο Facebook και με κάποιους τρώμε και καμιά μακαρονάδα και βρισκόμαστε εκτός. Και τώρα με τις παρουσιάσεις των βιβλίων πολλά παιδιά έρχονται από εκεί. Έφυγα γιατί μου έγινε μια πολύ μεγάλη επίθεση τότε, γιατί είχα δώσει μια συνέντευξη σε ένα εντός εισαγωγικών λάθος έντυπο. Θύμωσα, έφυγα και όταν ηρέμησα
και είδα τα πράγματα με απόσταση, κατάλαβα ότι είχαν δίκιο και ότι είχα άδικο. Αλλά πλέον είχα φύγει και δεν ήθελα να επιστρέψω. Αλλά είμαι από τους λίγους ανθρώπους που αναγνωρίζουν ότι σε εκείνη τη σύγκρουση δίκιο είχαν εκείνοι και όχι εγώ. Αυτό. Ευχαριστούμε. Είμαι Δέσποινα Οικονόμου, είμαι παιδίατρος και είμαι και εγώ φοιτήτρια στο μεταπτυχιακό της δημοσιογραφίας και επικοινωνίας. Με απασχολεί πάρα πολύ τα μέσα τεχνολογίας και θέλω να εντοπίσω ότι το διαδίκτυο είναι το κυρίαρχο μέσο εποχής, από όσο καταλαβαίνω και εγώ με όλα αυτά που βλέπω και γνωρίζω και μαθαίνω, το οποίο αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι σαν μέσο εποχής οι άνθρωποι δεν είναι έτοιμοι σε γνωστικό επίπεδο να το διαχειριστούν. Όπως για παράδειγμα με το ραδιόφωνο, με την τηλεόραση και με όλες τις εξελίξεις κάθε εποχής. Αυτό βέβαια, όπως μου είπε και μια φίλη, ίσως δεν θέλουν να ενημερώσουν τον κόσμο στο επίπεδο που πρέπει για να το διαχειριστούν σωστά. Γιατί αυτό βολεύει κάθε φορά. Αυτό είναι το ένα. Και, το ερώτημα είναι ότι όντως εσείς βλέπετε, για παράδειγμα, ότι ο κόσμος είναι ενημερωμένος για τα συν και τα πλην και την χρήση της σωστή στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Το άλλο που είπατε και μου άρεσε, ότι η προσπάθεια επικοινωνίας με τα κοινωνικά μέσα είναι συντομογραφία της ψυχής και του συναισθήματος. Και ίσως αυτό προέρχεται από την έλλειψη πραγματικής επικοινωνίας των ανθρώπων. Και πολύ καλά το είπατε και θέλω να το σχολιάσετε λίγο ακόμα. Είπατε ότι αντί τους φίλους μας, την οικογένεια μας και τη γειτονιά μας, προτιμούν αυτά. Η ερώτηση είναι, όντως υπάρχουν αυτά σήμερα? Όλα αυτά, οι φίλοι, η οικογένεια και οι γείτονες, και επειδή ασθενήσαν λίγο, ο άνθρωπος επιδιώκει συνέχεια μέσω της τεχνολογίας. Δεν ξέρω, Δεσποινά μου, εγώ ήρθα σε ένα άρρηκτο οικογενειακό κύτταρο με τη μητέρα μου, το γιο μου, τον σύντροφό μου. Στην οικογένεια εγώ βάζω και τους φίλους, τους θεωρώ ότι είναι κομμάτια, οπότε ίσως είμαι λίγο, δεν είμαι πιο κατάλληλη. Κάτι χαριτωμένο που θέλω να σας πω είναι ότι η μητέρα μου είναι 87 ετών και είναι μισό βήμα πριν τους ανώνυμους. Της λέω, μαμά, σε λίγο θα αρχίσεις να χακάρεις τους τζιχαντιστές. Θα μας ακούσει και ο κύριος που ψάχνει έξω και θα μπει μέσα τώρα. Είναι τόσο καλή και αγαπά τόσο πολύ την τεχνολογία. Ο άντρας μου, εάν του πεις πάτα το enter, θέλει τρεις μέρες για να καταλάβει τι του λες. Δηλαδή, ζω μια κατάσταση καθημερινής τρέλας. Στο ερώτημα της Δέσποινας, κατά πόσο είναι ενημερωμένη, δεν νομίζω ότι είναι υποχρέωση του διαδικτύου να μας ενημερώσει, με την έννοια του ότι το διαδίκτυο δεν είναι το σχολείο. Το διαδίκτυο, είπαμε, είναι τα άνθη του κακού ή τα άνθη του καλού. Από εκεί και πέρα, αν ο γονιός αφήνει ένα παιδί 20 ώρες σε ένα δωμάτιο και δεν ασχολείται και δεν ανησυχεί και το μόνο που λέει είναι «Τι ωραία, έχω το κεφάλι μου ήσυχο και δεν τον έχω να με γκρινιάζει», συγγνώμη, δεν φταίει το διαδίκτυο, φταίει ο γονιός. Όπως και στην παιδεία, και επειδή είσαι και ασχολείσαι, συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Πιστεύω λοιπόν ότι έχει ευθύνες και ο χρήστης. Όταν ένα κοριτσάκι 12 χρονών καταφέρνει και επίθεται από κάποιον μεγαλύτερο να βγάλει γυμνές φωτογραφίες, τις οποίες αργότερα μπορεί να χρησιμοποιήσει για να το εκβιάσει, μα κάτι δεν έχει γίνει σωστά στο σπίτι. Εγώ γιατί όταν... Που είμαι κυριολεκτικά η μαμά της διπλανής πόρτας, δεν είμαι τίποτα το ιδιαίτερο, τίποτα. Αλλά το πρώτο που έκανα ήταν, κάτσε κάτω γόρι μου, πριν πατήσουμε το on, έλα λίγο να δούμε τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε. Και αν θέλετε, υπάρχουν και συστήματα που κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να κλειδώσουμε κάποια προγράμματα και φυσικά όταν τα παιδιά μεγαλώσουν θα τα ξεκλειδώσουν, αλλά θα έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες. Ευχαριστώ. Θα είναι σύντομο. Βασικά θέλω τη γνώμη σας και το σχόλιο σας για το θέμα. Πλέον τα social media, εντάξει, στην Κύπρο ακόμα δεν έχουν έρθει αυτά, κινούνται σε άλλη μορφή. Live stream, θέματα επικοινωνίας, privacy. Τώρα το Facebook μπαίνει σε interactive τηλεόραση στην Αμερική. Και πλέον τα κοινωνικά δίκτυα είναι εδώ και θα παραμείνουν για πολλά χρόνια.
αλλά και θα μπούς σε πιο ενεργή και πιο aggressive στη ζωή μας. Θέλω το σχόλιο με όλα αυτά που είπατε, που ήταν αρκετά καλά. Ότι τα social media θα γίνουν ακόμη πιο επιθετικά εντός εισαγωγικών, αυτό είναι το ερώτημα. Ναι. Κοίταξε να δεις. Εντάξει, δεν είμαι και ο Zuckerberg, για να μην τρελαθούμε. Ο Steve Jobs πέθανε. Εγώ τι κάνω. ναι, θα συμφωνήσω όμως απόλυτα μαζί σου. Και δεν είναι απλά ότι γίνονται πιο aggressive, όπως είπες, γίνονται πιο επιθετικά. Είναι ότι γίνονται με έναν πάρα πολύ, κατά κάποιο τρόπο, ύπουλο τρόπο που δεν το καταλαβαίνεις. Είναι όπως η σταγόνα που διαβρώνει το βράχο σιγά-σιγά. Ξέρετε πώς γίνονται οι σταλακτίτες και οι σταλαγμίτες. Είναι ακριβώς η ίδια κατάσταση για μένα. Γι' αυτό θεωρώ τόσο πολύ σημαντικό, όχι να μην κάνεις λάθη, λάθη κάνουμε όλοι μας, αλλά να ξέρεις τουλάχιστον ένα απλό εγχειρίδιο από το τι σημαίνει IP. Απλά πράγματα. Υπάρχουν, είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν και εδώ μέσα άνθρωποι που δεν ξέρουν τι είναι η IP. Και σου λέει, μα πώς με βρήκε, αφού ξέρω εγώ έχω 2 διαφορετικά ψευδόνυμα, 3 usernames, 40 μιλάω αυτά. Μα ρε φίλε, έλα λίγο να μιλήσουμε, συνεννοηθούμε. Αυτά λοιπόν θα γίνονται όλο και πιο σύνθετα. Εγώ είχα υποστεί μια τραγική επίθεση την περασμένη εβδομάδα, επειδή είχα γράψει στο θέμα της πειρατείας, γιατί όλοι κάνουμε και ένα downloading ψιλοπαράνομο. Εγώ δεν το λέω, δεν το κρύβω. Δεν λέω ότι με τόσο πια κυριλέ που όλα τα αγοράζω. Άμα δω και καμιά σειρά, ξέρω εγώ, που να μου αρέσει τον Downton Abbey, μπορεί να δω και κανένα επεισόδιο, παιδί μου, δηλαδή έλεος. Αυτά θα γίνονται όλο και περισσότερα και εμείς πρέπει να είμαστε όλο και πιο alert, μια που το ρίξαμε στα αγγλικά, όλο και πιο ενεγρηγόρση, ώστε να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Ελπίζω να σε κάλυψα. Ναι, μου είπε, ναι. Κούνι στο κεφάλι. Γεια σας. Γεια σου. Μάριος το όνομά μου. Μάριος. Mm-hmm. Είμαι προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών στο επάγγελμα. Και ταυτόχρονα διαχειρίζομαι ιστοσελίδες και κοινωνικά μέσα για λογαριασμό τρίτου ατόμου. Mm-hmm. Θα ήθελα την γνώμη σας, εάν αυτό το άτομο είναι πολιτικό, είναι δημόσιο πρόσωπο, για παράδειγμα. Θα πάρω την ευκαιρία που είπατε για το Twitter που το έχετε κλείσει. Αν αυτόν το άτομο μπει στη πρέπει μάλλον να μπει στη διαδικασία να απαντά στα Twitter ή στα σχόλια που του κάνουν οι, οι followers τους κλπ. Ή πρέπει να τα αγνοεί και να τα προσπερνά. Και υπάρχει ένας τρίτος δρόμος, να υπάρχει κάποιος επαγγελματίας να χειρίζεται το account του, το προφίλ του, το λογαριασμό του. Συμφωνώ. Okay. Απλά ακόμα και στην περίπτωση του επαγγελματία, πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει. Θα απαντά και σε ποια ή δεν θα απαντά σε κανένα. Υπάρχει μια μέση λύση για αυτό το πράγμα. Κοίταξε, μέση λύση υπάρχει σε όλα. Εγώ έχω δει τρεις κατηγορίες. Η μία είναι αυτή που έχουν πραγματικά, που σε συνεργασία με τον επαγγελματία συναποφασίζουν τη γραμμή που θα ακολουθήσουν. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει, γιατί είναι ένα θέμα που άπτεται του δικού σου περισσότερου επαγγέλματος. Οι άλλοι δύο, ας πούμε, ξέρω εγώ που βλέπω διάφορα tweets και λογαριασμούς, ας πούμε ο Άδωνης Γεωργιάδης, Έλληνας πολιτικός, απαντάει σε όλους, καλημέρα. Τι κάνεις, καλά εσείς πώς είστε. Τι θα φας σήμερα, έκανε η Ευγενία μακαρόνια. Πώς τα τα έκανε με κοιμά, ναι, έβαλε και τυράκι. Δεν ξέρω πώς αυτός ο άνθρωπος είναι υποψήφιος για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πολιτικός, εκπροσωπεί κάποιους Έλληνες που τον στείλανε στο κοινοβούλιο. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι ανοίγουν ένα λογαριασμό και είναι σαν να μην υπάρχουν καθόλου. Ούτε ο ένας δρόμος λοιπόν είναι σωστός, γιατί δεν μπορεί να φτύνεις, με συγχωρείς για να το πω, παιδιά, απλά όπως μου έρχεται, να σνομπάρεις τον κόσμο. Ή το ανοίγεις και είσαι συνεπής, ή δεν το ανοίγεις. Και υπάρχει και ένα τρίτος, και κλείνω εκεί, αυτό που κάνω εγώ. Δεν μπορείς να με τρολάρεις, γιατί θα σε τρολάρω καλύτερα. Λέω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, είμαι νομπελίστρια και δεν ανέχομαι να μου μιλάτε έτσι. Μου λέει άλλος ο Βλάχης, έχετε πάρει και το Νόμπελ. Λέω, ένα μόνο. Α, πάρα πολλά Νόμπελ. Θέλω να πω ότι ο κάθε άνθρωπος, ανάλογα με το τι είναι στη ζωή, αυτό είναι και στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση αναγνωρίσιμων ατόμων, για να αποφύγουμε το επώνυμος, γιατί δεν μ' αρέσει πολύ. Εντάξει, απλά το θέμα του πολιτικού προσώπου. Το πολιτικό σας απάντησα ήδη. Ναι, οι περισσότεροι οφείλουν να απαντούν.
Ναι, αλλά αλλά όχι σε είναι και δύσκολη η θέση τους να απαντήσω στο επίπεδο, για παράδειγμα, του να τα αποδώσω στο ίδιο ύφος που δεχτήκαν την ερώτηση. Αν είναι δύσκολη η θέση τους, να κάτσουν σπιτάκι τους και να μην ανοίγουν λογαριασμούς. Και να πηγαίνουν στη Βουλή και να κάνουν τη δουλειά τους όσο οφείλουν να κάνουν και για την οποία πληρώνονται αδρά. Εμένα ο άντρας μου ήταν 3 χρόνια βουλευτής στη Δημάρ και στα 3 χρόνια μου είπε, Έλενα, εγώ αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το κάνω. Και του είπα, το σέβομαι απόλυτα. Και ας είμαι από οικογένεια πολιτικών, πάει πολύ πίσω η αυτή. Λοιπόν, αν δεν είναι και αν δεν γουστάρουν, να πάνε να κάνουν κάτι άλλο. Ή κάνεις μια δουλειά ή δεν την κάνεις. Αν εσείς έχετε ένα μαγαζί που ανοίγει 9 με 5, δεν μπορείτε να μου πείτε θα το ανοίξω 10 και 4 γιατί έτσι γουστάρω. Θα το ανοίξει 9, ρε φίλε. Το ίδιο ισχύει και με τα μίντια. Συγγνώμη, μιλάω λίγο έτσι, αλλά έχω αρχίσει και νιώθω πολύ παρείστικο το κλίμα. Okay, ευχαριστώ. Εγώ. Εντάξει, Αλεξία ονομάζομαι, εργάζομαι στην τηλεόραση, επειδή είσαι άνθρωπος που έχεις εργαστεί, έχεις δουλεύσει στην τηλεόραση. Στην άλλη είσαι ή σε άλλο τομέα. Όχι, σκηνοθέτης είμαι. Α. Και με προβληματίζει πάρα πολύ το μέλλον της τηλεόρασης αμέσως. Είσαι άνθρωπος που έχεις, πιστεύω αγαπάς την τηλεόραση. Ναι, όχι ιδιαίτερα. Την αγάπησες. Την αγάπησες όμως. Πες μου το ερώτημα και θα σου απαντήσω. Απλά, έχω προσέξει ότι το Twitter χτίζει κοινό στα προγράμματα, δηλαδή με τα hashtag, με τα... και είναι ένα μέσο το οποίο αργό πεθαίνει η τηλεόραση. Ναι. Πώς θα μπορούσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να βοηθήσουν την τηλεόραση να αναστηθεί, ας πούμε. Καταρχάς, για να το κολλήσω λίγο με την ερώτηση του Μάριου, ναι, διότι τα πρόσωπα δεν είναι μόνο τα πολιτικά, είναι γενικώς τα αναγνωρίσιμα. Όταν εγώ βλέπω προφίλ ή accounts, τα οποία είναι σήμερα θα είμαι στη Λάρισα, αύριο θα είμαι στα Τρίκαλα, μεθαύριο ελάτε να με δείτε εδώ, θυμώνω πάρα πολύ. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι είμαι χειραγωγής. Άρα χρειάζεται, αν το κάνεις, να το κάνεις με τρόπο που να ξέρεις. Δεύτερον, πια τα hashtag δεν νομίζω ότι βοηθάνε κανέναν και τίποτα, γιατί όταν ο άλλος λέει «Ωρε μάνα μου, πονάει το κεφάλι μου» και το κάνει hashtag, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα προωθήσει. Από εκεί και πέρα η τηλεόραση αργοπεθαίνει. Όταν εγώ έκανα τηλεόραση, επειδή έχω... η τελευταία μου δουλειά είναι πριν από 3 χρόνια, το τελευταίο serial, ήταν μετά τη Βέρα στο δεξί, ήταν τα μυστικά της ΕΔΕΜ, το οποίο νομίζω είχε παιχτεί εδώ στην Κύπρο. Και εγώ ακόμη δεν το έχω πληρωθεί, κλείνει η παρένθεση. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Υγεία να έχουμε. Πρέπει να σας πω ότι τότε δεν υπήρχε. Δεν ήταν τόσο ισχυρά τα μέσα δικτύωσης. Δηλαδή ήταν η δουλειά μας. Αλλά Αλεξία μου, να σου πω κάτι, δεν υπάρχουν και λεφτά. Με ρωτάς αν αγαπώ την τηλεόραση. Ας πούμε τον Αδύναμο Κρίκου που αναφέρθηκε χθες, όχι, δεν τον αγάπησα. Τον έκανα για χρήματα και τον έκανα όσο καλύτερα μπορούσα. Τις σειρές τις αγάπησα. Τα Φώτα Πορείας που εσείς νομίζω δεν τα είδατε ποτέ και που είναι η αγαπημένη μου εκπομπή συνεντεύξεων, τα λάτρεψα. Είναι λοιπόν ανάλογα τη δουλειά. Κάποιες τις κάνουμε όσο μπορούμε πιο αξιοπρεπώς, αλλά για τα χρήματα, και κάποιες τις κάνουμε για το συνδυασμό. Νομίζω όμως ότι η τηλεόραση διεθνώς έχει πρόβλημα. Είναι ένα. Στην επόμενη μερίδα που θα κάνουμε, θα μπούμε και θα μιλήσουμε για την Netflix, για το House of Cards και για πώς θέλω να πω ότι διεθνώς, όπως εσύ το ξέρεις πολύ καλά, υπάρχει μια τεράστια κρίση η οποία αντιμετωπίζεται πια καθαρά διαδικτυακά. Λοιπόν, τι να σου κάνει το hashtag όταν υπάρχει ο Kevin Spacey στο House of Cards ή ξέρω εγώ το Game of Thrones. Μιλάμε για κολοσιαίες πια καταστάσεις που ξεκινάνε και δράζουν στο διαδίκτυο. Άρα τώρα το ρικ και το μέγα, δύο λαλούν και τρεις χορεύουν. Έχει δίκιο, έτσι. Ναι, Νίκο. Συγγνώμη. Αν μπορώ να συμπληρώσω στην απορία μου, μήπως τελικά η τηλεόραση έχει φτάσει στη λήξη της. Ναι, αυτό λέω. Ακριβώς γιατί τα κοινωνικά δίκτυα μας βοηθούν περισσότερο στο να μορφωθούμε ή στο να αλληλεπιδράσουμε ή στο να φτάσουμε σε έναν επίπεδο παρακάτω παρά να παρακολουθούμε κάτι των νεκρών, το οποίο μπορεί να είναι κουτσομπουλίστικο, το γιατί έχει φτιάξει ο ένας με την Παπαδιάν και ο άλλος με τον Παπάν και τα λοιπά που γίνονται στην τηλεόραση, ενώ την ίδια ώρα μπορώ να μπω σε μια σελίδα του οποιοδήποτε συγγραφέα ή μελέτη ή οτιδήποτε και να πάρω την τελευταία εξέλιξη πάνω στην έρευνα που κάνει, αντί να
σκοτώσω την όλα μου. Ένα από τα οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα που κράτησε πιο πολύ, αλλά και στην Κύπρο νομίζω, είναι ο θάνατος του gossip, ακριβώς, ο θάνατος, κατά κάποιο τρόπο η μείωση του κυτρινισμού. Δεν είναι αυτό το ποιο στάχει με πιάν και γιατί και πώς, γιατί υπάρχουν άλλα προβλήματα που είναι πολύ πιο σημαντικά και πολύ πιο προβεβλημένα εκ των πραγμάτων. Από εκεί πέρα, εγώ δεν πιστεύω ότι θα πεθάνει ποτέ η τηλεόραση, για να μην στεναχωρήσω και την Αλεξία. Αλλά θέλει λίγο ταλέντο, θέλει λίγο μεράκι και θέλει και λίγο ακριβώς. Και επίσης και να υπάρχουν και καινούργιες ιδέες. Δεν μπορεί να λες, βλέπω εγώ επειδή. Αν θέλετε, είμαι από τους βετεράνους στα σύριαλ και όχι αποτυχημένα, πρέπει να πω, ως σεναριογράφος. Και βλέπω και κάνουν τα ίδια και τα ίδια. Και λέω, παιδιά, αυτά τα έκανα εγώ πριν 10-15 χρόνια. Τι κάνετε, κάντε όπως εγώ κάποτε έκανα κάτι καινούριο. Έλα και εσύ και κάνει κάτι καινούριο. Και δεν λέω για μένα, μιλάω για το ρέπα του Παπαθανασίου όταν ξεκίνησαν. Και ένα σωρό άλλοι δημιουργοί που υπάρχουν. Ο Καπουτζίδης, πολλοί. Αλλά δυστυχώς είναι λίγοι. Αλλά νομίζω ότι φεύγουμε από το θέμα των social media τώρα. Εντάξει είμαστε. Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω. Είχα ξεχάσει ότι είμαι εδώ ντυμένη όρθια και με το πόντι μου και νόμιζα ότι είμαστε και... Δηλαδή το μόνο που μου λείπει ήταν το καφεδάκι, το τσαγάκι και η παρεούλα και μ' αρέσουν τα χαμόγελα που βλέπω και σας ευχαριστώ για αυτά. Ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ναι, βεβαίως, έρχομαι για σένα.